Να καλησπερίσω τους συμμετέχοντες στο σημερινό webinar για τα ελληνικά αποστάγματα. Σήμερα φιλοξενούμενός μας είναι ο Παναγιώτης ο Φράγκος, πολλά χρόνια συνάδελφος, εκπαιδευτής στην Bar Academy, εκπαιδευτής bartending. Ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη που ήρθες. Είναι μια σειρά σεμινάρια διαδικτυακά που διοργανώνει η Ένωση Bartender, τον καιρό αυτό που δυστυχώς δεν μπορούμε να εργαστούμε. Επειδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να μιλάω πιο πολύ, έτσι κι αλλιώς αν πιάσω το μικρόφωνο εγώ δεν σταματάω, παλιά ιστορία αυτή. Να δώσω τον λόγο στον Παναγιώτη να ξεκινήσει λοιπόν να μας κάνει την παρουσίαση και μετά το πέρα της παρουσίασης θα έχουμε να κάνουμε και συζήτηση και ερωτήσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται να συζητήσουμε, μια και δεν μπορούμε να βρεθούμε διαζώσεις σε ένα μπαρ, ας βρεθούμε διαδικτυακά. Παναγιώτη, έχεις τον λόγο. Καλώς σας βρήκα στην παρέα σας, σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια, Ένωση Μπάρμαν Ελλάδος, αγαπάμε. Θα αγαπάμε και θα προσπαθούμε για ό,τι καλύτερο γίνεται και σε κάθε καλέσμα θα είναι χαρά μου να συμμετέχω. Εκπαιδευτής στην Bar Academy, όπως είπες, εκπαιδευτής προϊόντων Brand Ambassador στην εταιρεία ΒΣ Καρούλιας για όλο το πορτοφόλιο. Σήμερα θα μπούμε στα τρία βασικά spirit της εταιρείας. Δεν θα μπούμε στα πιο παραδοσιακά. Χαρά μου θα είναι σε κάποιο επόμενο να πούμε και για τα πιο παραδοσιακά τσίπουρο, ούζο, παύλα, απόσταγμα. Και ο λόγος που μου αρέσει αυτό το σεμινάριο, αν εξαιρέσουμε το διαμάντι της εταιρείας που λέγεται Μετάξα, που είναι πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο, όλος ο κόσμος θα ήθελε να μάθει για το Μετάξα και τι είναι αυτό το ελληνικό spirit, γιατί όσο περίεργο και αν φαίνεται στο εξωτερικό, είναι πιο διαδεδομένο, το πίνουν πιο πολύ από την Ελλάδα, σαν ποτό. Και τα επόμενα δύο θα είναι η μαστίχα, που ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα. Εγώ δεν σας κρύβω ότι φέτος ασχολήθηκα και έμαθα αρκετά πράγματα στη μαστίχα. Και ένα προϊόν που φτιάχνεται με βάση το μαστίχα spirit, τον ordinary spirit, τον νος. Ξεκινήσουμε με το Μετάξα. Μισό λεπτό. Σας γύρισε το slide. Πολύ ωραία. Μετάξα, έτος ίδρυσης 1888, στον Πειραιά. Ο Σπύρος Μετάξας αγόρασε ένα αποστακτήριο στον Πειραιά, ακριβώς στο λιμάνι. Εδώ βλέπουμε και φωτογραφία έξω από το αποστακτήριο, το φορτηγό. Αυτή είναι πολύ πρόσφατη φωτογραφία, είναι μετά το 60. Ο Σπύρος Μεταξάς αγόρασε ένα παλιό αποστακτήριο και έτσι όπως έκανε το απόσταγμα ίνου του και το βάλει σε κάτι βαρέλια, τα βαρέλια είχαν ινολάσπες από μοσχάτο ψάμου. Αυτό το προϊόν που έβγαλε μετά ήταν το σημερινό Μεταξά. Ο σαλαμινομάχος με τον ήλιο στην πλάτη είναι το ορόσημο και το λογότυπο του Μετάξα Spirit. Εδώ βλέπουμε την ιστορία του Μετάξα από το 1888, πώς ξεκίνησε, πώς το 1937 το Κονιάκ του αφαίρεσε τον τίτλο Κονιάκ. Και ο λόγος αυτό είναι επειδή το Μετάξα είχε γίνει διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο. Και οι Γάλλοι λένε αυτό δεν είναι κονιάκ, αυτό κάτι έχει μέσα. Αυτό που είχε μέσα το πρόσωπο είναι το μοσχάτο σάμου, είναι αυτό που παίζει και το πιο σημαντικό ρόλο αυτή τη στιγμή στη συνταγή του Μετάξα. Θα σας πω τη διαδικασία παραγωγής αργότερα και μέχρι σήμερα είναι στα top 20 παλαιωμένα spirit. Συγγνώμη για τους ήχους, βγαίνουν. Πάμε να δούμε τι είναι το Μετάξα. Το Μετάξα είναι ένα απόσταγμα ίνου που παλαιώνεται, όπως όλα τα μπράντις και τα κονιάκ, και γίνεται μία ανάμιξη. Αυτή η ανάμιξη είναι από μοσχάτο σάμου. Κάποιες φορές, σχεδόν τις περισσότερες, χρησιμοποιούμε και λίμνου. Παίρνουμε το λιαστό κρασί που είναι στην παράδοση του το γλυκό κρασί της Σάμου και το εμπλουτίζουν. Παράλληλα, παλαιώνει και έπειτα μπαίνει ένα εκχύλισμα τριαντάφυλλου και διάφορα μπαχαρικών.
εντός του Blend και παλαιώνει. Ο Master Blender, ο κ. Κωνσταντίνος Δράπτης, είναι εκείνος που παράγει και ισορροπεί όλα τα μετάξα Blends και είναι ο υπεύθυνος για τα καινούργια brand. Εδώ βλέπουμε τη Σάμο και τη Λίμνο, το ιδιαίτερο τερουάρ που έχουν και βγάζουν τα ιδιαίτερα γευστικά κρασιά. Να σας πω σημείωση, το 70% των κρασιών της Σάμου και της Λίμνου είναι εξαγωγής, είναι για την Καμπανία. Και όλη η συγκομιδή γίνεται ρόγα-ρόγα με το χέρι, γιατί επιλέγεται το σταφύλι που θα πάρουν για να εμπλουτίσουν το μετάξα blend. Το σταφύλι αποστάζεται και παλαιώνει. Εδώ βλέπουμε τα μπουκέτα που μαζεύουν για να γίνει το εκχύλισμα τριαντάφυλλου που εμπλουτίζεται με κάποια βότανα για να γίνει το μετάξα blend. Ο κύριος Ράπτης είναι η πέμπτη γενιά μετάξα master. Και εδώ είναι η διαδικασία. Λοιπόν, πάνω-πάνω ξεκινάει η απόσταξη, παλαιώνεται. Ουσιαστικά μπαίνει σε μια μεγάλη δεξαμενή και γίνεται το blending. Αντίστοιχα το ίδιο και στα αρωματικά γλυκά κρασιά της Σάμου, το μοσχάτο. Τινοποιείται, λιάζεται, τινοποιείται, μετά μπλεντάρεται και μπαίνει στο, και το αντίστοιχα τρίτη φτιάχνεται και αποστάζεται το τριαντάφυλλο με τα μπαχαρικά. Μπαίνουν στην κεντρική δεξαμενή και τα τρία συστατικά, ξαναπαλαιώνεται. Μπαίνει στη δεξαμενή το κάθε βαρέλι, ξαναδημιουργείται ένα τελευταίο blending και έτσι καταλήγει πάλι το μετάξα. Εδώ είναι όλη η σειρά μετάξα. Μισό λεπτάκι. Εδώ είναι όλη η σειρά μεταξά. Είναι το πεντάρι, το εφτάρι, το δωδεκάρι, μετά πάει το Grand Fine, το Reserve, το Angel Treasure και το AN. Πάμε να αναλύσουμε μία-μία ετικέτα. Ποια είναι η διαφορά? Το πεντάρι έχει περισσότερο γλυκό κρασί, λιγότερα χρόνια από το εφτάρι. Δεν πάβει όμως ότι για να ισορροπήσει το blend και να είναι ίδιο το blend κάθε χρόνο, να μην μπουν παλαιωμένα αποστάγματα. Το δωδεκάρι έχει τη μικρότερη ποσόστοση σε γλυκό κρασί. Το Grand Find έχει ακόμα λιγότερη. Το Metaxa Reserve έχει αμυδρή. Το Angel Treasure και το AN έχουν μόνο αρωματικά από το σταφύλι, ίσα μια μικρή ποσόστοση, γιατί είναι σχεδόν dry. Ξηρά τελείως. Το ΑΕΝ είναι πετειακό. Το πρώτο ΑΕΝ δημιουργήθηκε το 2008. Είχε ποσόστοση από το πρώτο βαρέλι του Σπύρου Μεταξά. Από το πρώτο βαρέλι της ιστορίας του αποστακτηρίου. Γιόρταζε τα 100 χρόνια. Από το 1888 το 2008. Τα 120, συγγνώμη. Τα 120 χρόνια. Και βγήκε προς τιμή του. Βγήκαν ακριβώς 1888 φιάλες και πουλιόταν 888 ευρώ. Κάθε έτος υπάρχει επίσημα μία ανάπτυξη τιμής 15% της προηγούμενης. Αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τις 3-4.000 ευρώ, συγγνώμη, 2.000 πλάς ευρώ το ΑΕΝ το 1. Το ΑΕΝ το 2, το Δέσποινα, ξεκινάει από 2% και τώρα περιμένουμε να βγει και το ΑΕΝ το 3, που δεν ξέρουμε το όνομα, θα ανακοινωθεί. Απορίες και που θα θέλατε να ρωτήσετε για όσο αφορά το μετάξα. Γιατί σίγουρα κάποια πράγματα εγώ τα θεωρώ αυτονόητα, και γιατί έχω καιρό να μιλήσω με κόσμο, καταλαβαίνετε ότι θα ήθελα λίγο τη βοήθειά σας. Ναι. Μπορείτε να κάνετε... Να επισημάνω εγώ ότι κάποιος, αν θέλει να ρωτήσει, για να μην αρχίσουν να μιλάνε όλοι μαζί, θα μπορούσαμε στο chat να γράφετε τις ερωτήσεις, θα τις διαβάζω και εγώ και ο Παναγιώτης και θα τις απαντάει, αν είναι κάτι. Εξαιρετικά.
Έτσι, ας αρχίσουμε, αν θέλετε, πάμε ή να τις αφήσουμε τις ερωτήσεις. Ο Γιάννης ήθελε να ρωτήσει κάτι. Θες να το γράψεις Γιάννη στο chat. Κανέλος, πού βρέθηκες τώρα και πετάχτηκες? Τι, βγήκα από το κινητό, ρε φίλε. Ωραία, άντε. Θες να ρωτήσεις τίποτα ή απλά μπήκες μέσα έτσι? Όχι, καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Πάνο. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά, ρε Παναγιώτη. Εσύ τι κάνεις? Μια χαρά, μια χαρά. Χαμός έχω, ε. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Χαμός, χαμός. Άντε, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια να πω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να πω σε αυτό το κομμάτι εγώ, ότι υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση που διοργανώνει η εταιρεία Μεταξά στα κελάρια της. Βέβαια, εγώ έχω παρακολουθήσει τρεις διαφορετικές version. Λόγω του ότι είμαι αρκετά μεγάλο σε ηλικία, όχι διαφορετικό, όχι ότι έχω μέσο. Ισχύει αυτό, έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Είχα πάει πάρα πολλά χρόνια πριν, όταν ήταν η αρχή τότε που πηγαίναμε, και μέχρι τελευταία φορά που είναι φανταστικά και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από παρουσιάσεις εργοστασίων αποστακτηρίων στο εξωτερικό. Είναι μια εντυπωσιακή. Μη σου πω, μπορεί να είναι και πιο εντυπωσιακή. Ναι, είναι αρκετά εντυπωσιακή. Εντάξει, λόγω του ότι έχει τύχει να δω αποστακτήρια αρκετά, έχω πάει μέχρι και στο Πουέρτο Ρίκο, στο Μπακάρντι το εργοστάσιο, το οποίο στην ουσία το εργοστάσιο είναι για να γίνονται μόνο tour, ας πούμε. Εντάξει, okay, πιο μεγάλες εγκαταστάσεις, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία και εντυπωσιακή αυτή. Είναι και μια εμπειρία. Νομίζω τώρα δεν μπορούμε από τη στιγμή να πάμε, αλλά όταν ξεκινήσουν πάλι οι επισκέψεις. Μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα σε οποιοδήποτε social, να σας περάσω εγώ να σας βάλω σε μια λίστα που μπορούν κάποια στιγμή στο μέλλον να σας ειδοποιήσουν και να επισκεφτείτε. Είναι 10-12 άτομα και την τελευταία φορά που πήγα εγώ δοκιμάζαμε και λίγο ΑΕΟΝ, έτσι. ΑΕΝ, πάντα. Δοκιμάζαμε και λίγο τέτοιο. Γεύεσαι λίγο. Γεύεσαι λίγο. Η αλήθεια είναι. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, λόγω κατάστασης, όπως είπες πολύ σωστά, δεν ξέρουμε πότε θα ξανανοίξει το προστακτήριο και όχι μόνο το προστακτήριο του Μεταξά. Στην επίσκεψη λειτουργούν κανονικά, έτσι. Και γιατί λειτουργούν? Εκεί ήθελα να καταλήξω, γιατί παράγουν εθυλική αλκοόλη για τα ελληνικά νοσοκομεία και για υπόλοιπα νοσοκομεία σε άλλες χώρες. Όλη η Ρεμίκο Αντρό Group, που υπάγεται και το Μεταξά, όλα τις αποστακτήρια παράγουν εθυλική αλκοόλη για αντισηπτικά και διάφορες άλλες χρήσεις για την παρόν στιγμή που όλος ο πλανήτης το έχει ανάγκη. Και υπάρχει μεγάλη ζήτηση και υπάρχει παραγωγή. Λοιπόν. Ωραία. Υπάρχει μια ερώτηση που κάνει. Όσο αφορά την παλαίωση, ναι, που μου έκανε την ερώτηση ο Γιάννης, επειδή μπορώ να σου πω ότι το από Μεταξά σε Μεταξά είναι πιο παλαιωμένο. Δεν μπορώ να σου πω τα ακριβές χρόνια, γιατί πρέπει να ισορροπηθεί και η γεύση. Ειδικά όταν μιλάμε για κάποιες μπράντες όπως το Reserve, το Angel Treasure, ας το AEN, το AEN είναι ιδιαίτερο, που είναι standard, δηλαδή είναι από τα premium Μεταξά που βγαίνουν κάθε χρόνο. Μπορεί να χρειαστεί να μπει και ένα βαρέλι πολύ πιο παλαιωμένο από αυτό που βάζουν. Ή αντίστοιχα να βάλουν κάποια πιο φρέσκα για να φρεσκαριστεί, γιατί είναι πολύ μεστά στα πολύ παλαιωμένα. Δεν υπάρχουν standard χρόνια. Είναι πιο παλαιωμένο το Angel Treasure από το Private Reserve. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε στα Μετάξα, γιατί δεν είναι ούτε κονιάκ, ούτε μπραντις, είναι Μεταξά, είναι Μεταξά των κτήσεων, είναι μια κατηγορία από μόνα τους, ότι το κάθε Μεταξά είναι συνταγή. Δεν είναι η συνέχιση παλαιώσης του προηγούμενου. Ελπίζω να σε κάλυψα. Κάτι άλλο θα θέλει κάποιος? Ας συνεχίσουμε, Παναγιώτη, και θα ξαναπούμε και άλλα πράγματα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε οι εκπαιδευτές από όλο τον κόσμο.
Αμερικάνοι, Κινέζοι, Πολωνοί, Ρώσοι, Έλληνες. Και κάτι πολύ ωραίο, για όσους είναι χρόνια επαγγελματίες, γνωρίζουν την πλατφόρμα Food Pairing. Η Food Pairing είναι μια δικτυακή πλατφόρμα που είναι με συνδρομή, μηνιαία ή ετήσια, που ουσιαστικά τι κάνει, τη δύσκολη δουλειά του επαγγελματία. Επιλέγεις μοτσαρέλα και σου λέει τι ταιριάζει μοτσαρέλα. Επιλέγεις μαϊντανό και σου λέει τι ταιριάζει μαϊντανός. Πολύ λίγο ή αν είναι από το ανεζωικό ή γαλακτομικό. Περιέχει και το μεταξάμεσα. Να το ξέρετε. Δηλαδή, άμα θέλετε να φτιάξετε κάποια συνταγή με μεταξά πιο ιδιαίτερη ή με πιο περίεργα υλικά, μπορείτε να μπείτε στο foodpairing.com. Είναι ενεργό μέλος για την επιστημονική ομάδα της Food Pairing, που σχετίζεται από πολύ μεγάλους σεφ και πολύ μεγάλους bartender στον κόσμο. Για μένα, το μεταξά είναι το καμάρι της Ελλάδος. Γιατί το λέω? Το μεταξά είναι μέσα στα 100 καλύτερα brand του κόσμου. Το μεταξά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο spirit και γνωστό spirit όταν το κάνεις δώρο σε κάποιον στην Αμερική, στη Ρωσία, στην Κίνα. Το γνωρίζουν όλοι. Είναι σαν να μιλάμε για ένα όχι τόσο μαρκετινίστικο κονιάκ της Γαλλίας. Είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι ένα edge spirit που το γνωρίζει οποιοδήποτε σε όλο τον κόσμο. Πολύ πρόσφατα, κακώς για μας, για τους επαγγελματίες, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε το μεταξά. Όχι να έχω μεταξά στον μπαρ μου, είχα πάντα μεταξά. Το να φτιάχνω νέες συνταγές με μεταξά. Το να πιάνω το χέρι μου στο μεταξά και να το γεύομαι και να κάνω καλύτερη συγνωσία, να κάνω συνδυασμούς, να σπάω λίγο το κεφάλι μου μαζί του. Έτσι υπάρχουν στο κινήσι πάρα πολύ κοκτέιλ με το μετάξα. Κυρίως με το δεκάρι. Σε αυτό έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και τα παιδιά από το Clams, ο Νίκος Μπάκουλης και ο Βασίλης ο Κυρίτσης. Λόγω ότι κάνουν διάφορα guest στον κόσμο με το μετάξα. Ή κάνουν Explore Greece. Οι κριτικοί τα έχουν και πρόσφατο, έγινε πέρυσι στην Κρήτη. Το μετάξα, Explore Μετάξα, Explore Greece, ουσιαστικά διδάσκει παραπάνω από 600 άτομα, δίνει τους πάει, τους κατευθύνει κάθε μέρα 150-200 άτομα διαφορετικά, για 3 μέρες. Παρέα με δημοσιογράφους και διάφορους guest bartenders στον κόσμο. Και κάνουν event μέσα στην Ελλάδα, γνωρίζει την Ελλάδα στο εξωτερικό. Θα ήθελα, δηλαδή, θέλω να το δείτε σαν ένα προϊόν διαφορετικό. Να φύγει από το μυαλό μας το κλασικό παραδοσιακό ποτό. Τα αρώματά του είναι τόσο πλούσια και τόσο ιδιαίτερα και τόσο ζεστά κάποιες φορές που δεν είναι καθαρά για χειμερινούς μήνες. Εγώ, για παράδειγμα, το χρησιμοποιώ, φτιάχνω ένα Greek style Mai Tai. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Αντίστοιχα, ένα old fashion. Πολλοί από εμάς, ο Δημήτρης μπορεί να επιβεβαιώσει κιόλας, ότι δούλευε και θα δουλεύει και πάντα θα είναι με ένα είδος έμπνευσης το μετάξα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα επόμενα, γιατί έχουν πολύ μεγαλύτερη θεωρία. Λοιπόν, εδώ έχω να ουσιαστικά πώς γίνεται η θηλυκή αλκοόλ. Τι είναι η εθυλική αλκοόλ? Η εθυλική αλκοόλ είναι μία ζύμωση, ουσιαστικά δημιουργείται μία ζύμωση από κριθάρι ή μελάσα, ζυμώνεται, δεν ξεπερνάει τους 19 αλκοολικούς βαθμούς και μπαίνει στον αποστακτήρα. Ο αποστακτήρας είναι τι φιλτράρει, τα υγρά με το αλκοόλ. Αυτά τα δύο, με τη διαδικασία του χρόνου και της θερμότητας, διαχωρίζονται. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Ότι αν βάλω μέσα σε έναν άμπικα, σε έναν αποστακτήρα, ένα μούστο, το λέω που το γνωρίζουμε όλοι μας, και το βράσω σταθερά σε 78,3 αλκοολικούς βαθμούς, εξαντλήσεται μόνο το αλκοόλ. Πού βρέθηκε στον πολιτό σταφυλιού το αλκοόλ?
Αυτό εδώ το πραγματάκι, ο Ζυμωμίκητας, τρώει τα ζάχαρα του σταφυλιού και αποθεί από το σώμα του διοξείδιο του άνθρακα, ενέργεια και εθυλική αλκοόλ. Όσο πέφτει ζάχαρη, τόσο ανεβαίνει το αλκοόλ. Κατανοητό μέχρι εδώ? Εξαιρετικά, προχωράω. Αυτοί είναι δύο ειδών αποστακτήρες. Ο κλασικός, ο pot still και ο continuous still. Η διαφορά στους δύο είναι ότι ο αποστακτήρας, ο pot still, όσο θέλεις να ανεβάσεις αλκοολικούς βαθμούς, πρέπει να καθαρίσεις, να τον ξαναγεμίσεις, να ξαναποστάξεις, ενώ ο continuous still, ανάλογα τις στήλες που έχει, θεωρείται απόσταξη. Άρα με ένα πέρασμα μπορεί να φτάσουμε καρευταίως 95,6 αλκοολικούς βαθμούς. Λικέρ. Τι είναι η νομοθεσία του λικέρ? Γεια σου, Λάμπρο. Ποια είναι η νομοθεσία του λικέρ? Για να ονομαστεί κάτι λικέρ, πρέπει να έχει 100 γραμμάρια ζάχαρη στα 1 λίτρο αλκοόλης, αρωματισμένης αλκοόλης, μην το δένει καθαρή αλκοόλ. Το cream de έχει 250 γραμμάρια ζάχαρης στο λίτρο, έως 450 γραμμάρια στο λίτρο, που παραδοσιακά φτιάχνεται εκεί το cream de. Η διαδικασία του λικέρ, παίρνω αλκοόλ, αρωματίζω, αραιώνω, γλυκίζω, εμφιαλώνω. Αυτή είναι η διαδικασία. Γιατί έκανα εισαγωγή σε αυτά τα δύο? Είναι πολύ βασικό να καταλάβουμε τα επόμενα που έχει να κάνει με τη μαστίχα. Λοιπόν, η μαστίχα παράγεται μόνο στη Νότια Αιγαίο. Η Νότια Αιγαίο περιέχουν τα μαστιχοχώρια. Τα μαστιχοχώρια έχουν ένα φυτό, όπως όλη η Ελλάδα, όπως όλη η γη, το σκήνο. Τα σκήνα που λέμε. Τα έχουμε δει σε παραλίες, σε λόφους, σε περιβόλια δίπλα. Είναι κλασικό δεντράκι. Αν δεν το ξέρετε, ρωτήστε ένα λίγο πιο μεγαλύτερο και θα σας πει ποια είναι τα σκήνα. Η διαφορά, ότι όλα τα σκήνα στην Ελλάδα βγάζουν κόκκινο ρετσίνι, οι σκήνοι βγάζουν λευκό ρετσίνι. Τα σκήνα στην στερεά Ελλάδα ή στα υπόλοιπα νησιά είναι θάμνη, ενώ στοιχείο είναι δέντρα. Η διαφορά είναι σε δύο πράγματα. Το ένα είναι η τοπική εικασία που βασίζεται με την επιτυλιγοκρατία. Ο Άγιος Σίδωρος μπήκε μέσα σε ένα σκήνο όταν τον Ιεφημανοί τον κυνηγούσανε και όταν τον σφάξανε που ήταν χωμένος με σκήνος, το δάκρυ του έπεσε πάνω στο δεντρίλιο και το ρετσίνι είναι πολύ αρωματικό. Η δεύτερη εκδοχή, αν δεν πας εκεί ή αν δεν μιλήσεις με ντόπιους, δεν το ξέρουμε, δεν είναι εύκολο, είναι ότι η Νότια Αιγαίος περιέχει στη τοπογραφία της ένα ηφαίστειο. Άρα αλλάζει όλο το τερουάρ της περιοχής. Γίνεται η μυροβόλος, όπως τη λέγανε στην αρχαία Ελλάδα, τυχείο, με πολλά έντονα αρωματικά μορφομυριστά στοιχεία, με εξαιρετικό κυτρικό κυπευτικά μανταρίνια. Το μανταρίνι της Χιού θεωρείται το καλύτερο μανταρίνι. Το τριαντάφυλλο της Χιού θεωρείται ένα από τα καλύτερα, πιο αρωματικά τριαντάφυλλα στην παγκόσμια αγορά. Και αντίστοιχα, το νέο τρέντ που την είχαν για φαρμακευτικούς και για τη μαστίχα μέχρι πρόσφατα, πλέον όμως έχει μπει στην ποτοπία και στα καλλιντικά, παύλα, φαρμακοβιομηχανία. Λοιπόν, όπως βλέπουμε το χάρτη, όσο πιο νότια πάμε, τόσο πιο ποιοτικό το ρετσίνι, πιο αρωματικό το ρετσίνι. Το Πυργή είναι εδώ κάτω, δεν ξέρω αν βλέπετε, είναι το τελευταίο χωριό κάτω-κάτω, λέγεται Πυργή. Το Πυργή είναι ο κολοσσός, είναι ο βασιλιάς της μαστίχας. Τα μαστιχόδεντρα στο Πυργή είναι σαν να έχεις βάλει ένα χαλί μαστιχόδεντρου πάνω στο βουνό. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το δέντρακι μας, το βλέπετε πόσο ωραίο γοητευτικό είναι. Το ρετσινάκι το βλέπετε που το έχω πετύχει. Την περίοδο που πήγα ήταν τελείως κόντρα από την περίοδο συγκομιδής. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο κάτω μέρος, αν δείτε, ήταν Δεκέμβρης μήνας, καταρχάς. Στο κάτω μέρος του δέντρου βλέπετε ότι είναι ίσιο το επίπεδο. Αυτό το λένε τα ψή. Εκεί όλοι οι αγρότες που ασχολούνται με τα μαστίχια έχουν να κάνουν άμεσα σαν συνεργάτες με το συνεταιρισμό.
Ό,τι εργαλείο παύλα συστατικό χρειάζονται τα δεδρίλια ή δεδρίλια να αγοραστεί, αγοράζεται μόνο από συνεταιρισμό μαστικών παραγωγών και ό,τι μαστίχη γίνεται συγκομιδή, πουλιέται μόνο στους μαστικών παραγωγούς στην Ένωση. Και όχι λαθρέα, παύλα, μαύρα. Απαγορεύεται δεδρίλιο από το μαστικό χώρια να φύγει εκτός χείου. Υπάρχουν νομοθεσίες, έτσι δεν είναι αυθαίρετα, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει, να το ξέρετε. Λοιπόν, το ταψί που βλέπετε κάτω, πάει ο αγρότης και παίρνει μια πούδρα από το συνεταιρισμό και την απλώνει. Εκεί σκεφτείτε ότι γίνεται περιμετρικά όσο είναι το άνοιγμα του δέντρου ένα λίο ταψί με μια άσπρη πούδρα. Το ρετσίνι, για να βγει, πρέπει το δέντρο να το κεντήσεις. Υπάρχουν κάποια εργαλεία που λέγονται κεντητήρια. Τα κεντητήρια τι κάνουν? Ουσιαστικά σκίζουν το φλοιό του δέντρου. Το δέντρο δεν το σκίζουμε όπου να είναι. Πρέπει να πάμε στη φλέβα του. Παιδιά, είναι ιδιαίτερα, άμα πάτε μαζί με τους ανθρώπους που κεντάνε και σας τα εξηγούν, είναι πολύ ωραία εμπειρία. Μακάρι να περάσουν όλα αυτά τα πράγματα που περνάμε και να ταξιδέψουμε παρέα όλοι μας μαζί στοιχείο, να τα δούμε από κοντά. Πάνε και βλέπετε κάτι από τη σταγόνα, μία γραμμή που είναι χαραγμένη στο δέντρο, αυτό είναι το κέντημα. Από εκεί τρέχει το ρετσίνι και όπως από τη ζέστη του ήλιου το καλοκαίρι, γιατί γίνεται καλοκαίρι όλη η διαδικασία συγκομιδής, το πρωί τα χαράματα 1-2 η ώρα κεντάνε τα δέντρα, το πρωί από τη ζέστη μαλακώνει το ρετσίνι, χύνεται και πέφτει στην πούδρα με τον καιρό. Και εκεί ο μαστιχοπαραγωγός όταν πάει να κάνει συγκομιδή σηκώνει το μαστίχι που έχει κολλήσει στην πούδρα και γίνεται ένα κομμάτι σαν ταψί. Αυτό λέγεται πίτα μαστίχι. Το μεγαλύτερο, πιο καθαρό κομμάτι. Λοιπόν, το μαστίχι πουλιέται 120 ευρώ το κιλό, παράγονται 170.000 κιλά το χρόνο, έγινε γνωστό στην αρχαία Ελλάδα τον Ηρόδοτο και από τους Ρωμαίους που πίνανε κρασί με μαστίχα, αρωματισμένο. Λοιπόν, τώρα πάμε στα δύσκολα. Πάμε εκεί που πρέπει να δώσουμε προσοχή, να κρίνουμε μόνοι μας τις μαστίχες που πίνουμε ή πληρώνουμε. Γιατί είναι μεγάλη σχέση ποιότητα τιμής. Η μαστίχα, για να φτιαχτείς μαστίχα, είναι δύο τρόποι. Είναι η μαστίχα και η μαστίχα 100% distillery, spirit. Ποια είναι η διαφορά η μία στην άλλη? Πάμε να δούμε πρώτα τη μαστίχα, την απλή μαστίχα. Μια μαστίχα spirit, δηλαδή μπορεί να πας να πάρεις μια μαστίχα spirit απλή. Πρέπει να πάρω γεωργική αλκοόλη, καθαρό ενόπνευμα. Πόσιμο, πάντα, είναι θηλυκή αλκοόλη. Την αρωματίζω με μαστίχα έως 30. Βασικά αρωματίζω μαστίχα και αποστάζω. Θα μου βγει ένα μαστίχα spirit. Από αυτό το μαστίχα spirit, αν πάρω το 30% και προσθέσω σε μια δεύτερη δεξαμενή το 30% της μαστίχα spirit και 70% ουδέτερη αλκοόλη πάλι, δηλαδή να φτιάξω μια νέα αλκοόλη με το 30% ελάχιστο περιεκτικότητα μαστίχα spirit πλάς μαστιχέλαιο για έξτρα γεύση, έξτρα άρωμα πλάς ζάχαρη, όλες οι μαστίχες περιέχουν ζάχαρη, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που έχουν αμυδρή ζάχαρη, είναι κάτω από 100 γραμμάρια που λέγαμε πριν τα λικέρ, από 100 γραμμάρια μέχρι 250 γραμμάρια λέγονται λικέρς. Κάτω από 100 γραμμάρια, πώς λέγονται, spirit ή γλυκό πιωτά, spirit, δεν είναι liquor. Ωραία. Μαστιχέλαιο δεν παλαιώνεται, εμφιαλώνεται. Αυτή είναι η παραγωγή που μπορεί κάποιος να έβαλε 100 κιλά μαστίχα και να φτιάξε 15 τόνους απόσταγμα μαστίχας. Πάμε να δούμε την άλλη κατηγορία. Μαστίχα 100% spirit. Θα πάρω την ουδέτερη αλκοόλη μου, θα εμπλουτίσω τη μαστίχα μου, θα την αποστάξω και αυτό που θα πάρω δεν θα χωρίσω να το ξαναμπλεντάρω, θα το πάρω ατόφιο, δεν θα βάλω μαστιχέλαιο,
Θα βάλω τη ζάχαρη μου όπως θεωρεί ο ποτοποιός ότι η μαστίχα πρέπει να έχει τη ζάχαρη εκεί που θέλει ανάλογα τη συνταγή του, δεν την παλαιώσει και θα την πουλήσει για μαστίχα 100% spirit. Πάει το μυαλό σας τι θέλω να πω όσον αφορά τα κιλά μαστίχας και την παραγωγή και τον όγκο αλκοόλης. Εδώ βλέπουμε που αποστάζει τη μαστίχα. Εδώ βλέπουμε βίντεο που έχω τραβήξει από παραγωγή μαστίχας από το αποστακτήριο του Πάκη, της Χιού. Αυτή είναι η μαστίχα Mystic. Η Mystic μέχρι πριν 2 μήνες λεγόταν Ομυρικό. Η Ομυρικό τη θυμόμαστε όλοι από τη σειρά Drop. Μπουκάλι σταγόνι, Ομυρικό, One Drop λεγότανε. Παραμένει στο εμπόριο, το 500 το μπουκάλι του One Drop. Η μαστίχα η Ομυρικό, η 700, αλλάζει και γίνεται Mystic. Λιγότερη ζάχαρη, 100% σπίριτ όπως είναι όλες οι μαστίχες από την ποτοπία στο Πάκι. Και έτσι είναι μια νέα πρόταση για τους bartender. Εδώ βασικά η συνταγή βγήκε περισσότερο, το 700 που κάλλει βγήκε για να βοηθάει περισσότερο τα bars και όχι το σφινάκι το σκέτο. Άμα θες να πεις σφινάκι σκέτο, παίρνεις τον Ομυρικό. Ωραία. Απορίες με τη μαστίχα μέχρι στιγμής. Κάποιος που θέλει να ρωτήσει στο chat ή να... Μπορείτε να γράψετε στο chat ό,τι θέλετε. Μπορούμε να τις κρατήσουμε για το τέλος, Παναγιώτη. Α, οκ, okay, τέλεια. Τότε προχωράω. Εδώ προχωρά, βλέπουμε προχωρά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν πολλά πράγματα να πούμε και για το μεταξά που δεν είπαμε και για τη μαστίχα. Να τα πούμε όλα μαζί προς το τέλος. Τέλεια. Εδώ βλέπουμε ότι το κομμάτι με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Mystic είναι 100% απόσταγμα. Δεν περιέχει αμυδρή ζάχαρη, λιγότερη ζάχαρη από τη κανονική Ομυρικό. Και στο τέλος, το νος. Το νος είναι ένα απόσταγμα που έχει βασιστεί. Βασικά το όνομά του να εξηγήσουμε για να καταλάβετε κι εσείς. Το νος είναι no ordinary spirit. Δεν ανήκω σε καμία κατηγορία spirit. Αυτό είναι αλήθεια. Αν πας στο χημείο του κάθε κράτους ή στο παγκόσμιο, όλοι μαζί, τι γράψεις θέλω, το ποτό μου είναι ουίσκι, είναι βότκα, είναι τζιν. Κάτι που δεν μπαίνει στην ομοθεσία του τζιν, κάτι που δεν μπαίνει στην ομοθεσία του flavor βότκα, κάποιο προϊόν που δεν βγαίνει στη κατηγορία της μαστίχας. Πώς ονομάζεται? Ουδέτερο. Έχουμε συναντήσει πολλά ποτά στην κάβα μας που δεν ανήκουν σε κάποια κατηγορία. Είναι όνομα σήμα κάτι τεθέν. Ένα από αυτά είναι και το μεταξά, έτσι. Δεν ανήκει ούτε στα μπράντι, ούτε στα κονιάκια. Είναι το μεταξά. Έτσι και το νος δεν είναι τζιν, γιατί δεν έχει μέσα juniper berries. Αν είχε μέσα juniper berries, θα ήταν ένα μεσογειακό τζιν. Αν είχε λιγότερο από 3 συστατικά, θα λεγόταν flavor vodka. Δεν έχει, έχει 4 αρωματικά συστατικά. Θα μπορείς να το πεις μαστίχα. Δεν μπορείς να το πεις μαστίχα, γιατί δεν είναι μαστίχα. Περιέχει μαστίχα. Τι είναι το νος? Είναι ένα απόσταγμα με βάση το απόσταγμα μαστίχας, αυτό που είδαμε πριν, που την ώρα διαδικασίας που αποστάζονταν, που το έχουν αρωματίσει έξτρα με lime, grapefruit και δυόσμο, το έχουν ξανααποστάξει δεύτερη φορά και το έχουν εμφιαλώσει. Εδώ βλέπουμε τις επιλογές. Θεωρείται ένα Mediterranean Spirit. Συνδυάζεται πάρα πολύ με φρέσκο αγγούρι, grapefruit, με tonic και μπορούμε να κάνουμε και τύπου apple martini και με πράσινο μήλο. Γενικά τα πρασινάκια του ταιριάζουν. Το grapefruit ταιριάζει γιατί υπάρχει και μέσα στη σύστασή του. Άρα, όταν έχω ένα no ordinary spirit, ένα νόος στα χέρια μου, είναι 35 αλκοολικούς βαθμούς. Είναι spirit, μπορώ να το χρησιμοποιήσω σαν βάση σε κοκτέιλ, σαν βάση σε μίξερ. Είναι πολύ νέο προϊόν, είναι περίπου 1,5-2 χρόνια προϊόν, αν θυμάμαι καλά, και φέτος
Πήρε και δύο βραβεία στη Sutton Trent Spirit στη Νέα Υόρκη, την Επιτροπή Αποσταγμάτων. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και για συζήτηση περί του θέματος. Α, γιατί εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Για τα twist τώρα του My Title Fashion, το Mojito. Εσύ τι προτείνεις, δηλαδή ποιο μεταξύ προτείνεις. Να μην ούτε βαρύ, ούτε ελαφρύ. Εγώ θα σου πω για το My Title. Τα αρώματά του. Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, στο My Title βάζω το δεκάρι. Στο δικό, το αυτό δεκάρι. Που φτιάχνω στο μαγαζί που έφτιαχνα παλιότερα. Okay. Ωραία, ωραία. Για να βάλω και κάτι ιδιαίτερο. Κάνα δείκνει τα αρώματα, ναι. Το οποίο μπορώ να το χρησιμοποιήσω και στο Mojito. Στο Mojito δεν ξέρω, γιατί το Mojito σε παραπέμπει πάντα σε λευκά αποστάγματα. Στο Mojito θα βάλεις τον νόος, που είναι πιο αρωματικό, αλλά και πάλι δεν μπορείς να το συγκρίνεις με ρούμι. Το βασικά, γιατί είπα My Time, γιατί είναι παλαιωμένα τα ρούμια που περιέχει μέσα. Σωστός, ναι. Το ζόμπι έχει παλαιωμένα ρούμια, μπορείς να φτιάξεις ένα Greek ζόμπι. Ουσιαστικά αντικαθιστείς το παλαιωμένο ρούμι με το μετάξα. Απλά του ιστάρει, ρε παιδί μου, κάποια, με κάποια κλασικά κοκτέιλ. Ναι, okay, ωραία. Και άλλη μια ερώτηση, στο νος. Είπες ότι πάει με αγγούρι, grapefruit, τι άλλο? Grapefruit και πράσινο μήλο. Σόδα, σόδα καμιά... Μπορεί, και με grapefruit σόδα πάει, και με grapefruit σόδα, και σε λίγο καιρό θα βγουν και κάτι καινούργιες σόδες. Θα τις πούμε άλλη φορά. Ωραία. Εντάξει. Αλλά γενικώς το νος μπορείς να το συμπεριφερθείς σαν βότκα, σαν flavor βότκα, σαν τζιν, σαν ένα πιο ιδιαίτερο τζιν και σαν ένα λευκό spirit. Μπορεί να παίξει παντού, ρε παιδί, με αυτό, ναι. Ναι, είναι μπαλαντεράκι. Δηλαδή, γλιστάρεις τα πάντα με αυτό. Ναι, ναι, είναι ένα λευκό με ωραία γεύση, πολύ ιδιαίτερο άρωμα, φιλικό. Δεν είναι επιθετικό, είναι 35 αλκοολικούς βαθμούς. Μπορείς να φτιάξεις ακόμα και ένα απιτίβο. Μπράβο, ναι. Αυτό είχα στο μυαλό μου κι εγώ. Να παίζεις με low alcohol. Εντάξει, μην βάλεις 40 μεζούρα, πάλι πιο λίγη, ρε παιδί μου, μόνο και μόνο για το άρωμα. Μπορείς να βάλεις 30 ράκι. Ναι, μπράβο. Ωραίο. Μια χαρά. Αυτά που είναι. Τέλεια. Κάποιος άλλος? Έλα, Λάμπρο. Ακουγόμαι, δεν ξέρω. Ναι, ακούγεσαι. Το όνομα του Mystic, επειδή κατάλαβα ότι είναι λογοπαίγνιο. Ναι. Δεν το γνωρίζω πως ο Νονός το ανακάλυψε, επειδή είναι κάτι πολύ καινούριο, δηλαδή και σκέψου τώρα ότι με την περίοδο της διμηνίας που θα κανονικά θα έπρεπε να πουσαριστεί λόγω εποχής το συγκεκριμένο brand, δεν γνωρίζω πώς βγήκε το όνομα. Δεν βοήθησα, συγγνώμη. Λοιπόν, να πω κάτι για να το οργανώσουμε λίγο τώρα. Παρακαλώ. Έχω κάνει unmute που σημαίνει ότι έχω κλείσει τα μικρόφωνα σε όσους είναι. Αν τα ανοίξω, θα μπορεί να μιλάει ο καθένας. Αλλά να υπάρχει μια. Να το κάνουμε λίγο, να μην υπάρχει να συντονιστείς, να μου γράφετε, θέλω να μιλήσω εγώ. Να καταλάβετε ότι αν μιλάει κάποιος, θα αφήνουμε λίγο χρόνο να μιλάμε εμείς. Οπότε να τα ανοίξω όλα για να δούμε αν κάποιος θέλει να μιλήσει, να μιλήσει. Αλλιώς να γράψει στο λεγόμενο. Πώς λέγεται, παιδί μου, στο chat. Όποιος μιλάει, τον εφέρνει μπροστά. Τον εφέρνει η εικόνα μπροστά, όποιος θέλει και μιλάει. Θα συνίζει το πλαίσιο. Λοιπόν, εγώ έχω δώσει την ευκαιρία σε κάποιον, όποιος θέλει να μιλήσει. Από εκεί και έπειτα μπορούμε να γράψουμε κιόλας. Εντάξει, ανοίγω και το chat να βλέπουμε και το γίνεται. Λοιπόν, να πω κάτι ότι πριν που είχαμε πει για τα πόσα χρόνια είχε γράψει ένας φίλος εδώ, η παλαίωση του Reserve και του Angel κτλ. Ότι στην ουσία είναι ένα blend, έτσι. Ένα χαρμάνι δηλαδή. Έχουν κάνει μείγμα. Ένα χαρμάνι δηλαδή, με πολύ παλαιά αποστάγματα.
και με νεότερα. Είναι συνταγή στην ουσία αυτό που είπε ο Παναγιώτης. Ο κύριος Ράπτης προφανώς έχει κρυμμένες συνταγές του, όπως όλοι οι Master Blender, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά. Έχει, συγγνώμη που σε διακόπτω. Δηλαδή, μέσα στο εργοστάσιο του Μεταξά υπάρχουν κάτι γυάλινες μεγάλες καράφες. Φανταστείτε πού αποθηκεύεται το Μεταξά, έτσι, πέρα από το βαρέλι. Δεν σημαίνει ότι ένα πράγμα το αφήνουμε στο βαρέλι, όσα χρόνια το αφήνουμε γίνεται και καλύτερο. Το αφήνουμε σε ένα βαρέλι, είτε ένα προϊόν απόσταμα, για να οριμάσει. Υπάρχει όμως και μια περίπτωση να γεράσει. Έτσι. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί πότε θα βγει το βαρέλι, πότε έχει πάρει τα χαρακτηριστικά αυτά που θέλουν και μετά το αποθηκεύουν και το φυλάνε σε κάτι γυάλινες μεγάλες καράφες που αν θα πήγαινα μέσα να κάνω καμιά μπούκα που λέμε, αυτές οι καράφες θα έπαιρνα γιατί έχουν προϊόντα από στάγματα 40 ετών μέσα και περισσότερα. Αυτό λοιπόν είναι ένα μείγμα το οποίο το κάνει ο κύριος Ράπτης, που είναι ο Master Blender του Μεταξά. Τι κάνει δηλαδή, δεν έχει να πεινά. Αυτό είναι πάνω από 30 τα αποστάγματα. Σίγουρα έχει αποστάγματα πάνω από 30. Το ίδιο που ισχύει γενικότερα με τις παλαιώσεις, μάλλον γενικότερα με τα προϊόντα τα οποία τα βάζουμε σε βαρέλια να οριμάσουν και γενικότερα να οριμάσουν τα κονιά, τα μόλ του ίσκης και όλα αυτά. Δηλαδή το νεότερο απόσταγμα μπορεί να είναι τόσα χρόνια. Και να μην ξεχάσουμε, έτσι, αυτό με τις εκδομές θα το κάνουμε. Εγώ έχω πάει, άμα θα ξαναπάω θα με κυνηγήσουν εκεί πέρα. Για να δεν είσαι πάντα, είσαι πάντα καλεσμένος. Όχι, για να καταλάβετε λίγο. Πολλές φορές θα νομίζω ότι πάω για να πίνω το αέον συνέχεια εγώ εκεί πέρα γι' αυτό. Ή έχω ένα μπουκαλάκι και το μαζεύω κάθε φορά το αέον. Καλή πράγμα το έχεις πει. Ένα μπουκάλι τόσο καλύτερες φορές που έχεις πάει. Είναι λοιπόν, η τράπεζα, η στρογγυλή τράπεζα. Πόσες 12 θέσεις έχει, δεν θυμάμαι 12. Όσες θέλουμε. Η μεγαλώνει και μικρή τράπεζα στο τέλος, στο τελευταίο που κάνουμε, που καθόμαστε στην στρογγυλή τράπεζα και δοκιμάζουμε τα αποστάγματα. Αυτό είναι, μου θύμιζε τους υπότες του Λανσελότου στην εποχή του Κάμελοτ που μαζευόταν για τη στρογγυλή τράπεζα. Προφανώς ο κατασκευαστής αυτή τη αίθουσα. Μην αποκαλύπτει, για να πάνε. Μην αποκαλύπτει το τέλο. Όχι, δεν είναι μυστικό μόνο. Έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες. Λοιπόν, έχουν κυκλοφορήσει ναι, πολλά. Λοιπόν, αυτό που να μεταφέρω στα παιδιά, αυτό που πολύ σωστά είπε, ότι αν πα στην ποτοπία Μεταξά, εκεί που παθαίνει ένα ρίγο, είναι με το κελάρι, το ενεργό κελάρι. Γιατί και σίγουρα δεν είναι το μόνο επισκέπτομα, τα υπόλοιπα θα είναι. Που είναι τεράστιο και βλέπεις τη βαρέλια άπειρα. Όχι να βλέπεις χρονολογίες πάνω και να λες αποκλείεται. Να ξέρετε όλοι σας ότι ο γεννήσεώς σας έχει στάνταρ βαρέλι μέσα. Ψάξτε το. Το δικό μου το έχουν μεταφέρει σε γυάλα. Εγώ μπορώ να σας πω ότι έχω μια φωτογραφία στα βαρέλια του Σπύρους, που γράφει το Σπύρος μπροστά και τα λοιπά, όταν είχα μαλλιά. Φανταστείτε πόσο παλιά ήταν αυτή η φωτογραφία. Καλό. Πάνε ναι. Πολλά χρόνια, γιατί εγώ πολλά χρόνια το θυμάμαι έτσι. Λοιπόν, επίσης... Είχα ρωτήσει τον κύριο Ράπτη εγώ, γιατί είναι κάτι το οποίο... Ναι, είπαμε, το κρασί που χρησιμοποιείται λοιπόν, είπαμε ότι είναι απόσταγμα από σταφύλι, το κρασί, και μετά προσθέτουμε μοσχάτο κρασί από τη Σάμο, έτσι. Πουλιάζεται, παλαιώνεται. Ναι, ναι, είναι ένα κρασί το οποίο ας πούμε είναι... Αυτό που μπορώ να σου πω, ότι ένα χαρμάνι, το χαρμάνι που χρησιμοποιείται στο πεντάρι, είναι και σε εμφιαλωμένο στη Σάμος. Παλαίωση, το είδος παλαίωσης που χρησιμοποιείται. Γιατί υπάρχουν στα γλυκά κρασιά της Σάμου 4 παλαιώσεις διαφορετικές. Η τρίτη παλαίωση, η δεύτερη, δηλαδή η πρώτη τελευταία από τη Max παλαίωσης, είναι στο πεντάρι. Οι άλλες είναι πιο παλαιωμένες που χρησιμοποιούμε στα υπόλοιπα. Μετά προσθέτουν λοιπόν στο απόσταγμα, είπαμε το κρασί το που έχει περάσει την ορίμανση και προσθέτουμε το μαγικό φίλτρο μετά. Από τριαντάφυλλα, έτσι δεν είναι. Τριαντάφυλλο, γαρίφαλο.
Ναι, τα οφείλα είναι στην Κόρινθο. Έτσι. Είναι τα μυστικά τους. Στην Κόρινθο. Έχουν αγοράσει την παραγωγή για όλα τα τριαντάφυλλα εκεί πέρα. Εντάξει, είναι πολύ εντυπωσιακό. Άλλο να το βλέπει κάποιος και άλλο να το μεταφέρουμε εμείς. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε και εδώ στα παιδιά της Ένωσης Μπάρμαν Ελλάδος είναι ότι το Μεταξά δεν είναι ένα απλά ελληνικό ποτό. Είναι η ιστορία της Ελλάδος. Είναι η κληρονομιά μας. Είναι το μοναδικό προϊόν που πρέπει να είσαι περήφανος. Το ξέρουν όλοι. Ναι, το Μεταξά είναι ένα προϊόν το οποίο είναι ένα μοναδικό έτσι κι αλλιώς. Είναι απόσταγμα από στα οφείλη. Δεν μπαίνει σε κατηγορίες λεγόμενες μπράντι, κονιάκ και όλα αυτά. Είναι ένα μοναδικό προϊόν. Ο Σπύρος ο Μεταξάς δηλαδή και κάποια στιγμή τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας που είχαν τότε τη διαχείριση αποφασίσανε να πούνε δεν μπαίνουμε σε καμία κατηγορία. Είμαστε ένα προϊόν μόνο του. Είναι μια κατηγορία μόνο του. Και αυτή τη στιγμή έχουμε το Μεταξά σε όλα τα μπαρ του κόσμου, σε όλα τα ράφια του κόσμου να βρίσκεται μια φιάλη Μεταξά. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα. Σας το λέω ότι πιστέψτε με, όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους πηγαίνουμε και βλέπουμε σε μπαρ τα οποία είναι απλά μπαρ, δεν λέμε για ένα μπαρ το οποίο, ξενοδοχείο το οποίο μπορεί να έχει εξειδικευμένα προϊόντα και έχει το Μεταξά στο ράφι. Είναι πάρα πολύ σπουδαία υπόθεση. Πάρα πολύ σπουδαία υπόθεση. Δηλαδή, γιατί η μοναδικότητά του το κάνει αυτό. Ενώ αν ήταν ένα απλό μπράντι, υπάρχουν και άλλα μπράντι. Ενώ το Μεταξά είναι ένα unique προϊόν, ένα μοναδικό προϊόν με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και δεν θα μιλήσουμε για το Angels, ούτε για το Aeon, τα οποία είναι ιδιαίτερες συνδόσεις. Ιδιαίτερα και πιο πολύ για ιδιαίτερους καταναλωτές. Ούτε και το Private Reserve, και αφού είναι και αυτό ιδιαίτερο. Αλλά απλό για το απλό το πεντάρι που λέμε ή το εφτάρι, τα οποία είναι εκδόσεις οι οποίες βοηθάνε στο μπαρ να φτιάξουμε πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Δηλαδή, κάτι που θέλω να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που είπες όσον αφορά τη φήμη του Μεταξά στο εξωτερικό. Το τέλος Γενάρη, το τελευταίο ταξίδι που πήγα βασικά πριν την καραντίνα ήταν στη Γαλλία, στο Κονιάκ, να περάσω το σχολείο της Ρεμί Μαρτάν. Στο γκρουπ ήμασταν περίπου 16 άτομα, ο μοναδικός από την Ελλάδα. Και τελευταία μέρα στον Καλά μαζεύτηκαν και κάποιοι από τη Γαλλία, από τον Μπορντό και από το Κονιάκ, συνάδελφοι, εκπαιδευτές, international, να κάνουμε όλοι μαζί τον Καλά στο τέλος το βράδυ. Μου την είχαν πέσει όλοι, γιατί όλοι θέλανε λεπτομέρειες και συνταγές και πώς ισορροπείται το Μεταξά. Αυτό έδειχνε κυρίως από τους Γάλλους ότι προσπαθούν το Μεταξά να το βάλουν μέσα στη μοντέρνα μπαρ σκηνή. Μιλάμε, έκανα μάπηρες συζητήσεις. Μέχρι ένα σημείο λέω, παιδιά, εντάξει, ήρθα εδώ να μιλήσω για κονιάκ. Και να γευτώ κονιά και έχουμε φτάσει να ξαναμιλάμε για Μεταξά. Πολύ ιδιαίτερο, πολύ ωραίο. Και χάρηκα που είδα τους ανθρώπους που ρωτάγαν και ενδιαφερόντουσαν γιατί να μάθουν και να γνωρίσουν περισσότερα πράγματα για τους Έλληνες, πώς καταναλώνουν και πώς σερβίρουμε εμείς τα μπαρς το Μεταξά. Για το τριάρι δεν μίλησα. Μη σχολιάζετε ή μη σκέφτεστε. Που είναι για τα κουλουράκια. Κάτι άλλο που θα θέλατε να ρωτήσετε? Τι θέλει ο Μάνος, κάτι ήθελε να πει ο Μάνος. Όχι, για το τριάρι θα να πω, για τις κηδείες το είχαν παλιά. Εντάξει. Όλες οι χώρες έχουν ένα κοινωνικό spirit. Εμείς τυχαίνει να έχουμε το τριάρι, αλλά τριάρι. Να ξέρεις ο μεγαλύτερος όγκος, γιατί είναι καλό να το ξέρετε και αυτό, γιατί υπάρχει πολύ ανταγωνισμός στο τριάρι. Υπάρχουν δεύτερο, τρίτα, τέταρτα μπραντ, τα γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας, που είναι τύπου Μεταξά. Αυτά έχουν μπει πλέον στο πορτοφόλιο των κοινωνικών εκδηλώσεων. Κυρίως το τριάρι δουλεύει πάρα πολύ στην Ελλάδα κουζίνα. Γιατί είναι πολύ πιο ακριβό και δεν το θέλει ο άλλος για να το κερνάει. Στις κουζίνες το δουλεύουν πάρα πολύ. Κυρίως η ζαχαροπλαστική.
Ναι, στην ουσία το τριάρι είναι για ζαχαροπλαστική και για τέτοια πράγματα. Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Επίσης, να επισημάνω ότι ένας μεγάλος... Βγαίνει μόνο Ελλάδα, Δημήτρη, να το πούμε και αυτό. Ποιο? Το τριάρι παράγεται μόνο για Ελλάδα. Ναι, στην ουσία είναι ένα... Από το 5 αστέρων και πάνω είναι international. Μ' άρεσε ο τρόπος που το έθεσες. Ένα, πώς το πες, κοινωνικό... Κοινωνικές εκδηλώσεις. Κοινωνικές εκδηλώσεις, λοιπόν. Ένας μεγάλος ανταγωνιστής και παραλληλισμός μπορούμε να κάνουμε με το Παναξά, ένα παγκόσμιο προϊόν, το πίσκο. Έτσι. Γι' αυτό και βλέπουμε και κάτι συνταγές τύπου πίσκο σάουρ και όλα αυτά τα πράγματα. Το Μεταξά είναι ένας ανταγωνιστής στην ουσία του πίσκο. Τουλάχιστον το Μεταξά είναι ελληνικό προϊόν. Το πίσκο υπάρχει μεγάλη κόντρα στην Νότιο Αμερική. Περού, Χιλή, όλες χώρες. Βασικά το Μεταξά δεν συγκρίνεται με τίποτα. Είναι μόνο συγκρίνεται και αυτό λέω ότι και το πίσκο δεν έχει και πατρότητα. Είναι πατρίδα μάλλον δεν έχει, γιατί είναι πολλές χώρες που ζητάνε την πατρότητα του πίσκου. Ποιος έχει δίκιο, δεν μας νοιάζει εμάς. Μας νοιάζει ένα ότι το Μεταξά είναι ένα ελληνικό προϊόν, παγκόσμιο, βρίσκεται παντού. Και αν θα φτιάχναμε ένα κοκτέιλ, να το παραλυρίσω όπως η κασάσα με το καϊπιρίνια, τότε η εταιρεία Μεταξά θα ήταν αρκετά πλούσια, επειδή θα έπρεπε να το πουλήσει σε όλο τον κόσμο σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες, αλλά και εμείς θα είμαστε πολύ καλύτερα, γιατί θα είχαμε ένα παγκόσμιο προϊόν με τρομερές πωλήσεις. Οπότε, να δούμε κάποια στιγμή που να φτιάξουμε ένα προϊόν, ένα κοκτέιλ μάλλον, το οποίο να είναι τόσο πολύ... Δημήτρη, το έχει ζήσει πάρα πολύ καλά. Το κοκτέιλ στην Ελλάδα έρθει από το 2005-2007 και μετά. Κοίταξε, το θέμα είναι εμείς να φτιάξουμε κάτι. Υπήρχε, αλλά πώς υπήρχε. Κατάλαβες τι να σου πω. Δηλαδή, εμπορικό να βγει ο άλλος να πει να πιω ένα κοκτέιλ. Πρέπει λοιπόν να το κάνουμε και τους διαγωνισμούς για να μπορούμε να βγάζουμε κοκτέιλ τα οποία δεν θα έχουν μέσα 50 συστατικά, ούτε θα έχουν μέσα μύτες από καρδερίνες και αυτιά από κορυδαλούς. Ένα κοκτέιλ όπως η καϊπιρίνια. Τι έχει μέσα, 3 συστατικά. Ας έχει 4, ρε παιδιά. Και θυμάμαι κάποτε που είχαμε κάνει το 2005, το 2004 είχαμε κάνει ένα διαγωνισμό στο Κάραβελ, τον Πανελλήνιο διαγωνισμό. Ήταν ο Γιάννης ο Πετρής, ήταν πρώτη φορά που είχε λάβει μέρος. Και είχαμε φτιάξει ένα κοκτέιλ, το είδε εκεί πέρα, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό. Μεταξά, μαστίχα, κρέμα γάλακτος και αν δεν κάνω λάθος που μας με δει, ένα μπίτερ, νομίζω ήταν ροδόνερο, κάτι τέτοιο, σάνς από τριαντάφυλλο. Ήταν ένα καταπληκτικό και είχε και ξύσμα πορτοκαλιού από πάνω για να μην μυρίζει και η κρέμα. Υποτίθεται γι' αυτό βάζουμε κάποια πράγματα πάνω από τις κρέμες, για να μην σου έρχεται η κρέμα. Στον τελικό όμως που το έφτιαξε, πέρασε δηλαδή στα τελικά. Στον τελικό, επειδή ήταν τόσο πολύ ενθουσιασμένος, ήταν και νέος τότε ο Γιάννης, ήταν τότε που είχε τελειώσει τη σχολή. Αντί να ασχολείται με το κοκτέιλ να το ολοκληρώσει, μοίραζε λουλούδια στις κοπέλες από κάτω που το χειροκροτούσαν. Είχε και το ωραίο το σγουρό το μαλάκι, το Γιαννάκης. Λοιπόν. Και ξέχασε να κάνει ξύσμα πορτοκαλιού και αυτό του στέρισε την πρώτη θέση. Θα πηγαίναμε τότε στη Φιλανδία και πάει ο Μιχάλης ο Πόχος, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, το 4, το 4, το 4 που είχαμε πάει στο Las Vegas με τον Μιχάλη τον Πόχο. Ήταν και αυτό καταπληκτικό κοκτέιλ, έτσι, πάρα πολύ απλό, μαστίχα, Μεταξά, κρέμα γάλακτος, ροδόνερο ή κάποιο άλλο εσάνς που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος, από πάνω ένα ξύσμα από πορτοκάλι ή κάποια άλλη ουσία η οποία μπορεί να είναι μια εφάνταστη ουσία για να σπάσει λίγο το άρωμα. Πολύ απλό πράγμα, πολύ απλό κοκτέιλ, πολύ όμορφο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μάλλον, στο Αλεξάνδερ, ποιο κονιάκ βάζετε εσείς? Γιατί εγώ όσα χρόνια δουλεύω, είναι και μεγάλος κοντά στην ηλικία σου, μόνο Μεταξά βάζω. Εννοείται ότι βάζουμε στο μπράντι Αλεξάνδερ, βάζουμε Μεταξά. Αδερφέ, Έλληνες, είμαστε Μεταξά θα βάλουμε, τι θα βάλουμε. Ωραία. Μπράντι... Άρα, ορίστε, ένα international. Σε από γερμανικό μπράντι θα βάλουμε. Όχι. Εκτός και να βάλουμε μπράντι Βότρης. Υπάρχουν και άλλα ελληνικά προϊόντα που υπάρχουν μπράντι να βάζαμε, αλλά συνήθως βάζουμε Μεταξά. Ορίστε, international cocktail, Μεταξά. Το μπράντι Αλεξάνδερ, το μπράντι Αλεξάνδερ, μπράντι Αλεξάνδερ. Γιατί κανονικά το Αλεξάνδερ, να ξέρεις ότι η πρώτη... Μπράντι Αλεξάνδερ, ναι, sorry. Πρώτη έκδοση Αλεξάνδερ ήταν με τζιν. Αυτό δεν το ήξερα.
Δεν το ξέρεις. Όχι, όχι. Να, το μάθες. Δεν τα ξέρουμε κιόλα. Εσύ δεν έγραψες τεστ, έτσι, Μάνο. Έγραψες. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι εκεί τώρα. Τα κάναμε, έστειλα μια γενική τα τεστ. Παναγιώτη, είχαμε ένα σεμινάριο που κάναμε διαδικτυακό εδώ. Είχαμε κάνει ένα σεμινάριο με τα τεστ και όλα αυτά. Αλλά δεν είχαμε πει ότι το Αλεξάνδερ η πρώτη συνταγή είναι με τζιν στην ουσία. Γι' αυτό λέμε Brandy Alexander. Ή Alexander νούμερο 2 και όλα αυτά. Στην ουσία Brandy Alexander. Brandy Alexander. Είναι ένα προϊόν. Μπορώ να σας πω το καλοκαίρι που πέρασε. Είχα φτιάξει μερικά Brandy Alexander και μου λέει ένας, είπαμε είσαι μεγάλο σε ηλικία, αλλά όχι και έτσι ρε φίλε να φτιάξει Brandy Alexander. Μα λέω μου τα ζητάνε, τι να κάνω ρε παιδιά. Συμβαίνει καμιά φορά κι αυτό. Ναι, ρε φίλε, ζητάνε και εγώ είχα φτιάξει. Μια δεκαετία έφτιαξα φέτος. Σίγουρα και εσύ που δουλεύει και σε νησί, σε ζώο και όλα, το αντιμετωπίζει γιατί έρχονται και πάρα πολλοί Γερμανοί. Και οι Γερμανοί, να ξέρετε ότι είναι ένα προϊόν το μεταξύ του έχουν σε τρομερή, πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση. Και μην αρχίσω πάλι να παραπονιέμαι εδώ και να γκρινιάζω για την εταιρεία Μεταξά. Να ξέρετε ότι στη Γερμανία το κομμάτι που διαχειρίζεται το Μεταξά στη Γερμανία. Δεν ξέρω τώρα το τελευταίο χρόνο που μας πέρασε, το 19, αν έγινε αυτό, αλλά ξέρω προηγούμενα χρόνια. Νίκιαζε κουρασγερόπλια της Άιντα και έπαιρνε μέσα 150-200 μπαρτέντερ που κάνανε μια κρουαζιέρα στη Μεσόγειο με διαγωνισμό παράλληλα. Γιατί μην πεις τίποτα, δεν γκρινιάζω. Λέω απλά πληροφορίες. Δεν θα ήταν ωραίο. Πες ό,τι θες, ελεύθερα. Πες ελεύθερα ό,τι θες. Και εγώ μαζί σου είμαι. Να κάναμε μια ωραία κρουαζιέρα, λοιπόν, και να πηγαίναμε στα νησιά. Και ας πηγαίναμε με τα αγκίστρι. Αν και πριν από περίπου 9 χρόνια είχαμε κάνει μια κρουαζιέρα με το Κάτι Σάρκ και τον Καρούλια γενικότερα, είχαμε πάει στη Μύκονο. Με. Μέχρι εκεί. Κάτι Σάρκ. Αγαπάμε Κάτι Σάρκ. Μύκονος είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολλούς μας ταξίδεψε. Αγαπάμε Κάτι Σάρκ. Να πω κάτι τώρα που μπήκε στο μυαλό να ενημερώσουμε και τα παιδιά εδώ, έτσι κι αλλιώς το βλέπουν το βίντεο αυτό, θα το δουν και άλλοι αργότερα που παίζεται στο YouTube. Ότι μέχρι την Παρασκευή θα ξέρουμε και τα πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα, δηλαδή ο τρόπος που θα δουλέψουμε στα μαγαζιά. Θα γίνει εξειδίκευση. Δεν ξέρω αν θα γλιτώσουμε τα γάντια, που είχαμε μια ζήτηση με τον Μπάμπη τον Καϊδαλίδη. Αν θα γλιτώσουμε τα γάντια ή όχι. Στην Κύπρο, πάντως που ανακοινώθηκε σήμερα τα τέτοια, τα γάντια είναι μέσα. Ετοιμάζουμε, έχω κάνει μια συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, που είναι στον ΕΦΕΤ. Όταν οριστικοποιηθούν τα μέτρα, να ξέρουμε ότι αυτά είναι τα μέτρα, να κάνουμε μια παρόμοια διαδικτυακή συζήτηση, να μιλήσουμε μαζί του, να εξειδικεύσουμε λίγο αυτές τις προδιαγραφές για τον τρόπο που θα δουλεύουμε, να το εμβαθύνουμε λίγο. Γιατί το να απλώς να πει κάποιος, ναι, θα φοράμε μάσκα, θα φοράμε γάντια ή θα κάνουμε εκείνο ή θα κάνουμε το άλλο. Ή όπως λέει η οδηγία στην Κύπρο, ότι προτείνουμε, λέει, προτρέπουμε μάλλον τους εργαζόμενους να μην μιλάνε πολύ με τους πελάτες. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο αυτό είναι ενάντια στη δουλειά μας. Ναι, να μην μιλάνε πολύ με τους πελάτες. Δηλαδή, γιατί όταν μιλάς και έχεις αυτό το πράγμα να πνέεις και τα λοιπά, παρόλο που φοράς μάσκα. Είναι μερικά πράγματα λοιπόν που πρέπει να τα εξειδικεύσουμε. Εγώ έχω πολλά πράγματα στο μυαλό μου, επειδή τα δουλεύω με αυτά όλο αυτό το διάστημα. Όπως το ότι ακόμα και να μην έχουμε ποτήρια γυάλινα, να έχουμε ποτήρια μιας χρήσης. Είναι μια σκέψη. Μια σκέψη η οποία θα δούμε. Πώς μπορεί να γίνει. Είναι δύσκολο, αλλά μπορεί σε κάποιες εγώ, δηλαδή, τουλάχιστον στην επιχείρηση δικιά μου που εργάζομαι, όταν θα ξεκινήσουμε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσουμε με οικολογικά ποτήρια, βιοδιασπόμενα, να προσπαθήσουμε να κάνουμε και αυτό. Επίσης, αυτοί που θα κάνουν τον ντεπαρασάζ, δηλαδή που θα μαζεύουν τα ποτήρια τα χρησιμοποιημένα ή θα καθαρίζουν τα τραπέζια κτλ., να μην έρχονται σε επαφή με τα ποτήρια που σερβίρουμε. Καταλαβαίνετε τη λογική πια είναι αυτή, έτσι, γιατί αυτός που μαζεύει. Πιάνει ποτήρια τα οποία έχουν πιάσει όλος ο κόσμος. Έχουν βάλει τα χείλια τους, έχουν βάλει τα χέρια τους επάνω. Επομένως, και να πλένεις τα χέρια και να κάνεις, καλό είναι να υπάρχει μια ροή, ένα διάγραμμα ροής, να μην έρχονται σε επαφή αυτοί που μαζεύουν με αυτούς που σερβίρουν. Δηλαδή, ο μπαρτέντερ φτιάχνει σερβίρι. Ο σερβιτόρος παίρνει σερβίρι, άλλος κάνει το τεπαρασάζ, άλλος μαζεύει δηλαδή, τα τραπέζια, άλλος θα πάει στο χώρο της πλήσης των ποτηριών. Να υπάρχει μια τέτοια διαδικασία. Τέτοια λοιπόν μικρά πραγματάκια, που δεν είναι μικρά, είναι σημαντικά για τη δουλειά μας, θα τα συζητήσουμε όταν θα έχουμε οριστικοποιήσει πλέον τα μέτρα. Γιατί είναι μια αλήθεια. Ναι, λέει το Υπουργείο, 1η Ιουνίου θα ανοίξουν τα μπαρ,
και στις οδηγίες λέει μάσκα και γάντια. Οκ, okay, το λέει, αλλά δεν είναι νομοθετημένο. Εντάξει. Εμένα προσωπικά τα γάντια είναι δηλαδή πολύ μεγάλο πρόβλημα για στον μπαρ, διότι έτσι αφήνεσαι και δεν έχεις καθόλου καλή υγιεινή στο να πλένεις συνέχεια τα χέρια. Λες, φοράω γάντια, δεν πειράζει, πιάνεις τα πάντα. Στην ουσία δηλαδή μεταφέρεις τους διάφορους μικροοργανισμούς από ποτήρι σε ποτήρι. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό δηλαδή, να μεταφέρουμε τους μικροοργανισμούς από ποτήρι σε ποτήρι. Λοιπόν, για τη μαστίχα. Έτσι είπαμε κάποια πράγματα για τις μαστίχες. Οι μαστίχες είναι καταπληκτικά προϊόντα. Και μια και ήρθε πάλι στην παρέα μας ο Λάμπρος, εδώ μας θυμήθηκε πάλι. Εδώ είμαι, σας ακούω, αλλά είμαι εκεί. Εκεί τρως και ένα σουβλάκι και έρχεσαι ή πίτσα. Λοιπόν, η μαστίχα, έτσι, μοναδικό προϊόν ελληνικό. Μοναδικό, unique προϊόν και αυτό ελληνικό. Αν είναι το μεταξά unique προϊόν, εξαιρετικό είναι και η μαστίχα γιατί είναι ελληνικό, έτσι. Υπάρχουν κάποιες ετικέτες που γράφουν πάνω κάτι σαν μαστίχα ή μαστίχ, που βγαίνουν στα Βαλκάνια όπως στη Βουλγαρία και αυτά δεν έχουν καμία σχέση, έτσι. Είναι αποστάγματα στην ουσία αυτά. Είναι 40 βαθμοί αλκοόλ, είναι κάτι σαν αποστάγματα, δηλαδή. Και το γράφουν έτσι, μην μπερδευτούμε καμιά φορά να δούμε καμία ετικέτα. Η μαστίχα είναι ελληνικό προϊόν, το οποίο πρέπει να το στηρίξουμε περισσότερο. Πρέπει να φτιάξουμε περισσότερα. Θα σας πω μια εμπειρία που είχα όταν έβλεπα κάποια βίντεο πριν από μερικά χρόνια του Greg Assange που έχει το ναι, Λάμπρο. Θα σε διακόψω μια στιγμή. Πες μου, Λάμπρο. Με το Mystic τώρα θυμήθηκα το διαγωνισμό που είπε ο Γιαλούρης να κάνουμε ένα διαγωνισμό ladies. Mystic. Mrs. Με το Mystic να κάνουμε ένα διαγωνισμό για ladies. Λάμπρο. Μια και είπες λοιπόν για το όνομα, βλέποντας και εγώ τώρα την ετικέτα και είδα λοιπόν ότι προφανώς το Mrs. τι σημαίνει, δεσποινίδα ή κυρία, ρε. Και το τικ, έχει φωτογραφία κάποια κυρία. Μήπως ξέρεις κάτι εσύ να μας πει για την ετικέτα και ήθελες να μπερδέψεις πριν τον Παναγιώτη. Πώς είχες πληροφορίες, Λάμπρο. Πες την πληροφορία. Θα το έβγαζα μίλς. Μίλς. Λάμπρο, την πληροφορία θέλουμε. Αν ρωτάτε εμένα, θα το έβγαζα MILF. Πώς? MILF. MILF. Να πω λοιπόν για τη μαστίχα, να συνεχίσω, ότι όταν έβλεπα το Greg Assange από το Αβιέρι, που προσπαθούσαν με την ομάδα του να φτιάξουν κάποια κοκτέιλ και είχαν μια μαστίχα και προσπαθούσαν να φτιάξουν κάτι με τη μαστίχα, δεν θυμάμαι... Με τις πέρλες αγγούρι. Έλα. Με τις πέρλες αγγούρι και το τόνικ. Αυτό το έκανε στην επόμενη, ναι, το έκανε στην επόμενη σεζόν. Εκείνη τη σεζόν δεν έβγαλε κάποιο με τη μαστίχα. Αλλά μόνο και μόνο όταν βλέπεις αυτά τα τέρατα της γαστρονομίας να ασχολούνται με ένα ελληνικό προϊόν όπως η μαστίχα. Και εμείς το έχουμε εδώ δηλαδή και πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με τη μαστίχα. Αυτό που, Δημήτρη, πρέπει να δώσει σημασία ο κόσμος είναι ότι διαβάζουμε την ετικέτα μας. Ναι, σαφέστατα πρέπει να μάθουμε. Είναι να πολύ σημαντικό και... γιατί κάποιοι συγκρίνουν προϊόντα που είναι άσχετα μεταξύ τους. Ναι, σίγουρα. Συγκρίνω ένα λικέρ που είναι full αρωματικό αλλά χαμηλούς αλκοολικούς βαθμούς ή ένα αλκοόλ που είναι πολύ ψηλά η αλκοολική βαθμή. Και πιο αμυδρή η γεύση, πιο βασικά αμυδρό άρωμα στην οσμή και πολύ έντονη γεύση. Δηλαδή αυτά πρέπει να υπάρχουν να γνωρίσει ο κόσμος, να δοκιμάσει. Μην είναι, στην κάβα φέρει μου μία μαστίχα πια, έλα μωρέ, μια φτηνή για κέρασμα. Όχι, κοίταξε, η αλήθεια είναι πάνω ότι πλέον και στα καταστήματα, γιατί και κάποιοι από εμάς εδώ δουλεύουν και μάνατζερ στα μαγαζιά, υπάρχουν και συμφωνίες καμιά φορά που αναγκάζουν έναν μπαρτέντερ να μην μπορεί να δουλέψει με τα προϊόντα που θα ήθελε. Τι να κάνουμε, είναι στη ζωή μας. Ας μην το πιάσουμε τώρα αυτό το κομμάτι της συζήτηση. Αλλά είναι κάτι, να υπάρχει κάποιο οικονομικό όφελος, να υπάρχει κάποιο οικονομικό όφελος για το καλό της επιχείρησης, συμφωνώ. Όχι, είναι στην πραγματικότητα, στη ζωή μας κι αυτό. Δεν μπορώ να συγκρίνω π.χ. μια μαστίχα 100% spirit που λέγεται Δημήτρης, αυτήν η μαστίχα με την διπλάσια ζάχαρη που λέγεται Παναγιώτης.
Σίγουρα, σίγουρα. Είναι πρωταρχικό. Είναι πρωταρχικός ρόλος για μια επιχείρηση και ένα μπαρ να δουλεύει σωστά. Οι πρώτες ύλες. Οι πρώτες ύλες είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν, αλλιώς θα πάμε στο μη λέμε ονόματα, αλλά πάμε να αγοράσουμε στον τάδε, ας πούμε, και να κάνεις χήμα μαστίχα. Υπάρχει και τέτοιο. Κάποιος πίστευε ότι κερνάγαμε μαστίχα μια φορά πριν από μερικά χρόνια σε κάποιους που είχαν έρθει και λέει. Πώς πήγε η κουβέντα ότι σήμερα την αγοράζετε 4-5 ευρώ το κιλό, το λίτρο, ας πούμε. Και τώρα, αδερφέ, τι είναι αυτά που λες. Εδώ είναι μπουκάλι, τι χήμα. Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος να αγοράσω χήμα μαστίχα, να στην πουλήσω και να στην κεράσω. Δεν κάνουν έτσι τα μαγαζιά. Δεν κάνουν έτσι τα μαγαζιά. Εγώ κάποτε τα πράγματα χήμα που έχω χρησιμοποιήσει ήταν μια τεντούρα, την οποία εξεπίδευτα την αγοράζαμε από αυτόν. Γιατί θεωρούσα ότι έκανε την καλύτερη τεντούρα. Και πουλάγαμε πολλά λίτρα την εβδομάδα, έτσι, πολλά λίτρα. Ήταν η καλύτερη τεμπτούρα, το Σφυρόπουλο. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει αυτή η τεμπτούρα. Άμα βρούμε μια καλή τεμπτούρα, θα τη χρησιμοποιούμε. Γιατί έτσι κι αλλιώς η τεμπτούρα είναι ένα προϊόν το οποίο το πουλάγανε και χήμα, δηλαδή. Το πουλάγανε και χήμα. Τώρα, αν ναι, ήταν στα προϊόντα... Γιατί όχι. Γιατί όχι. Ναι, με τη μαστίχα, λοιπόν, καταπληκτικά κοκτέιλ θα μπορούσαν να φτιαχτούν και με τη μαστίχα. Επίσης, να σας πω και ένα αξιοπερίεργο πάλι με τη μαστίχα. Κάποτε στο ξενοδοχείο, όταν ήμουν στο Fresh, είχε έρθει ο Τζέμι Όλιβερ και έκανε κάποια γυρίσματα, επειδή είχε φέρει Ακρόπολη με την Ακρόπολη. Και πιάσαμε την κουβέντα στον μπαρ. Αυτός είχε τρεις κόρες, εγώ τρεις γιους. Μου λέει: προσπαθώ να κάνω γιο. Του λέω: θα πίνεις αυτό το προϊόν που θα σου βάλω τώρα. Και του βάλα ένα σφινάκι μαστίχα. Του λέω: θα πίνεις ένα σφινάκι μαστίχα κάθε βράδυ και θα κάνεις γιο. Και μετά από κάνα δύο χρόνια μου στέλνει ένα μήνυμα στο Twitter, φίλε μου λέει, κατάφερα και έκανα γιο, μου λέει. Του λέω, μπράβο αγόρι μου, συγχαρητήρια να πούμε. Σε βοήθησε η μαστίχα. Οπότε να το λέμε λοιπόν, να το λέτε αυτό, βοήθησε τον Τζέμι Όλιβερ να κάνει γιο. Η μαστίχα. για τη Μυστίκ, που είναι το καινούριο λασάρισμα από την εταιρεία, είναι ένα προϊόν και αυτό έτσι λίγο πιο διαφορετικό. Και το μάθαμε αυτό το προϊόν, η αλήθεια είναι, και στα μαγαζιά και στην αγορά, μετά το διαγωνισμό, μετά τη χορέκα δηλαδή που έγινε. Το λασάρισμα δηλαδή γίνει τώρα τελευταία. Στη δεν χορέκα, να σου δώσω να καταλάβεις, ότι ήταν, ότι είχαμε παραλάβει. Ναι, γι' αυτό λέω και δεν μπορέσαμε λόγω των καταστάσεων αυτών να το δουλέψουμε καλά το Μυστίκ. Εγώ όταν είμαι σπίτι δυστυχώς δεν μπορώ να φτιάξω τίποτα. Ο Παναγιώτης έχει ανεβάσει πολλά βίντεο που φτιάχνει πολλά πράγματα τις τελευταίες μέρες. Εγώ στο σπίτι δεν μπορώ και να πιω και να φτιάξω κάτι. Σήμερα είχαμε πάει στο μπαρ που εργάζομαι, καθαρίζαμε, διότι πιστεύω ότι σε λίγο καιρό θα ανοίξουμε. Γιατί πρέπει να φτιάξουμε καταλόγους, γιατί είναι καλά καθόμαστε τόσο καιρό, αλλά πρέπει να δουλεύουμε και λίγο. Επίσης, θα σας πω και κάτι άλλο, μια και είμαστε εδώ επαγγελματίοι μας όλοι, να κοιτάμε ότι οι κατάλογοι πλέον θα γίνει μια πρόταση, οι κατάλογοι να είναι μιας χρήσεως. Ή το πιο απλό πράγμα που έχουμε όλοι να κάνουμε και είναι πολύ απλό, να είναι διαδικτυακή. Κάθε το πελάτη στο κατάστημα, του λέμε μπορείς να μπεις στη σελίδα μας να διαβάσεις. Γιατί φανταστείτε, μεταφέρουμε καταλόγους, τους πιάνουν όλοι, θα πρέπει μετά να τους καθαρίζουμε, να τους απολυμμένουμε και όλο αυτό. Είναι κάποιο ρίσκο δηλαδή. Οπότε είναι καλό ηλεκτρονικά και πρέπει τώρα να φτιαχτούν και οι κατάλογοι από την αρχή. Καλοκαίρι έρχεται. Νέα κοκτέιλ. Να δούμε τι θα κάνουμε με την κυρία Τικ. Με το Μίσης Τικ, Δεσποινίδα Τικ, τι είναι η Τικ. Στείλουμε στο Λάμπρο. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να βρούμε κάτι καλό, διότι δεν μας βοήθησε ο χρόνος. Ο χρόνος, έχουμε κλειστεί εδώ. Πρέπει να πάω στην αποθήκη να φέρω μια Μυστίκ να δω τι είναι αυτό τώρα το προϊόν, να δούμε με τι είναι. Είναι εξαιρετική. Είναι πολύ καλό. Είναι διαφορετική τελείως. Να. Και βασίζεται πάνω στο κοκτέιλ, στη μίξη. Κοίταξε, μπορώ να σου πω εγώ από τα προϊόντα που μου αρέσει και τα δουλεύω είναι η μαστίχα. Και πάντα το είχα εγώ τώρα αυτό με όνοματα διαφορετικά. Στην ουσία ένα μοχίτο με βάση τη μαστίχα. Άλλο το λέγαμε μοσκίνο, καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο. Άλλο το λέγαμε, ξέρω εγώ, μαστιχίτο, κάποιοι το λένε κτλ. Τέλος πάντων, ένα μοχίτο με μαστίχα. Όλοι το κάναμε. Είναι μια πολύ απλή συνταγή. Και πουλάει σαν τρελό, δηλαδή οι τουρίστες, ειδικά στα νησιά που έχουμε τον πολύ τουρισμό, ας πούμε, έτσι, το πίνουν κατά κόρον. Και
Δεν τρέπομαι να το πω ότι είναι ένα μαγαζί εδώ κοντά στον Πειραιά που πουλάει take away κοκτέιλ το τελευταίο διάστημα. Και φτιάξαμε μερικά γρήγορα έτσι, 4-5-6 κοκτέιλ να φτιάχνουμε και ένα είναι αυτό. Ένα από αυτά που φτιάχνουμε αυτό. Και τις τελευταίες μέρες δεν πουλάει τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Έτσι, δηλαδή ένα τύπου μοχίτο, μαστίχα, η βάση δηλαδή αλκοολική να είναι μαστίχα, γιατί έχει χαμηλή αλκοολική βάση, δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό το αλκοόλ. Είναι πολύ εύγιωστο γιατί η μαστίχα είναι ένα εύγιωστο προϊόν. Φρέσκο λάιμ, σιρόπι ζάχαρης αρωματισμένο με φύλλα δυός μου και βάζω και μερικές σταγόνες orange bitter. Αν είχαμε προήχειρο κάποιο μανταρίνι bitter θα πήγαινε καλύτερα για να ξέρετε τη μαστίχα. Με το μανταρίνι δεν είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ο Μιχάλης Ομένεγος το είχε πρωτοβγάλει, έτσι, αλλά θυμάμαι τότε ένα λανσάρισμα που γινόταν με τη μαστίχα και είχε αναλάβει ο Μιχάλης να κάνει το προμόσιο. Υπήρχαν μερικά σφινάκια μαστίχα με μία φετούλα μανταρίνι, έτσι, με ένα, πώς να το πούμε, μανταρίνι, με ένα κομμάτι μανταρίνι. Σκεφτείτε το σαν ιδέα και αυτό, έτσι, το δουλεύουμε χρόνια, ότι μαστίχα, σφινάκι μαστίχα και πάνω στο σφινάκι ένα slice μανταρινάκι. Είναι καταπληκτικό, πίνουμε, τρώμε και είναι τρομερό συνδυασμός μανταρίνι με μαστίχα. Όπως επίσης μπορούμε να παίξουμε, να κάνουμε twist τις μαργαρίτες με μανταρίνι και μαστίχα. Φανταστείτε δηλαδή να φτιάχνετε. Τι μαστίχνει ο Λάμπρος? Μπύρα. Όρη μου, για πες μας. Μιλφ. Επειδή είναι παλαιωμένη, έχει οριμάσει, της δώσαν αυτό το όνομα, Μιλφ. Ωραίος. Είναι μια pale ale αφιλτράριστη. Και δυνάμει χορηγός μας. Ο καθένας με τη συλλογική του μπορεί να κάνει παρέα, Λάμπρο μου. Εμένα μου αρέσουν τα αποστάγματα τα νέα, τα νεαρά αποστάγματα. Δεν θέλω παλαιωμένα αποστάγματα. Λοιπόν, καλή ιδέα αυτή, πώς τη βλέπετε, σφινάκι μαστίχα με αυτό που είπαμε, έτσι, με φέτα με μανταρινάκι. Πολύ εύκολο, πολύ εύγευστο. Και αυτό σας λέω το μοχίτο μαστίχα, έτσι, πολύ απλό, δεν είναι κάτι το εξεζητημένο. Με μερικές σταγόνες orange bitter ή κάποιο άλλο bitter που είναι της οικογένειας των εσπεριδοειδών, το απογειώνει. Το απογειώνει. Είναι και πανεύκολο δηλαδή. Και σας λέω, οι τουρίστες κάνουν σαν τρελή. Κάνουν σαν τρελή. Και άμα βρείτε και ένα ωραίο σκεύος, ένα ωραίο ποτήρι να το βάλετε, κάποιο ανθοδοχείο να βρείτε, δηλαδή να το βάλετε, εκεί είναι που θα το παραγγέλνουν όλοι, γιατί καμιά φορά ο πελάτης βλέπει την ποσότητα και του έρχεται να παραγγείλει περισσότερο. Ήθελα να πω κάτι άλλο για τη μαστίχα και μας έφυγε. Επίσης, υπήρχε ένα αρχαιότικο προϊόν, μια μερέντα μαστίχας. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε μια μερέντα μαστίχας. Αυτή η μερέντα ήταν καταπληκτική και φτιάχναμε ένα σφινάκι, το St. Petersburg Memories, όταν ήμουν στο Ice Bar. Φτιάχναμε λοιπόν ένα σφινάκι με βότκα, μαστίχα, φρέσκο λεμόνι και πικραμύγδαλο. Σουμάδα δηλαδή, έτσι προϊόντα χείου, εκτός από τη βότκα που ήταν από την Αγία Πετρούπολη. Τότε εργαζόμουν σε ένα μπαρ που ήταν χορηγός μια βότκα από την Αγία Πετρούπολη. Και φτιάχναμε αυτό το St. Petersburg Memories. Φτιάχναμε λοιπόν μαστίχα, βότκα, φρέσκο λεμόνι και. Τι άλλο είπαμε, και σουμάδα. Και είχαμε και ένα κουταλάκι με τη μερέντα μαστίχας. Δηλαδή κάτι σαν υποβρύχιο, αλλά με κουτάλι μερέντα μαστίχας. Όμως αυτό το πράγμα πλέον δεν φτιάχνεται και είναι κρίμα. Και πάντα ψάχνω πτυχίο, μήπως ξαναβγεί αυτό το προϊόν, αυτή η μερέντα μαστίχας, και είναι ένα καταπληκτικό προϊόν. Καταπληκτικό προϊόν. Έχουν βγάλει πολλά προϊόντα γλυκά κουταλιού μαστίχας, τα οποία στη δουλειά μας θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Και γι' αυτό το λόγο, ρε γαμώτο, κάνουμε και τους διαγωνισμούς με το ελληνικό κοκτέιλ, για να χρησιμοποιήσουμε ελληνικά προϊόντα. Και όχι αλάτι μπαλαίων. Made in Greece. Να πάρουμε προϊόντα από τη Χίο, να πάρουμε προϊόντα από τα Κύφυρα. Να μην βάλουμε λάιμ από την Κρήτη. Να βάλουμε λεμόνι. Και άμα δεν βάλουμε λεμόνι, να υπάρχουν άλλα ελληνικά προϊόντα που θα τα χρησιμοποιήσουμε σαν να δώσουμε την ισορροπία, έτσι, τον τροποποιητή. Αυτό που λέμε να δώσουμε το ξινό, την οξύτητα. Ας βάλουμε αγουρίδα. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε τους διαγωνισμούς, για να μπορέσουμε να βγάλουμε νέα προϊόντα, νέες συνταγές. Συμφωνείς, Παναγιώτη? Απόλυτα. Η αγουρίδα είναι εξαιρετικό προϊόν. Για το νος,
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω να πω πολλά πράγματα, διότι δεν το έχω δουλέψει πάρα πολύ. Το έχω δουλέψει σε συνοσίες που έχουν γίνει και που το δοκιμάζω κάθε φορά που έρχομαι με διαγωνισμούς και αυτά. Δυστυχώς δεν το έχω στο μαγαζί, δεν το δουλεύω το νόσο. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Ίσως να βάλω να δοκιμάσω λίγο νόσο τώρα. Πείτε εσείς κάτι να φέρω ένα. Λοιπόν, εμένα κάτι έχει συμβεί με το ίντερνετ αυτή τη στιγμή. Κάνω διακοπές. Λοιπόν, νόσ, no ordinary spirit. Κύριο Ζάβος θα το φέρει. Από όλα έχει. Γιατί λέμε για αποστάγματα, λέμε για προϊόντα, αλλά ας κάνουμε και μια, πάντα έχει, μια γευστική δοκιμή. Εξαιρετικό προϊόν. Για να δούμε. Μάλιστα. Α, συγγνώμη, ήμουν αγενής. Στην υγεία σας, κύριε. Κρεμόμαστε από τα χείλη. Στην υγεία σας, να είμαστε καλά. Πρέπει να πιω αρκετά ακόμα για να ψάξω να βρω τι είναι αυτά που θα μπορούσα να το παντρέψω, να το χαρακτηρίσω. Χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται δουλειά. Στην υγεία σας. Βέβαια. Λοιπόν, έχουμε άλλα πράγματα, άλλες συζητήσεις, άλλες ερωτήσεις. Γράψτε κάτι εδώ, για να θέλετε να ανοίξετε. Με τη μαστίχα πάει πολύ ωραία και το αγγούρι, έτσι. Ένα κοκτελάκι ωραίο με αγγούρι, τζιν και μπίτερα κοστούρα. Και έβγαινε πολύ ωραίο. Μάνο, συγγνώμη, εγώ δεν άκουσα γιατί ήταν λίγο χαμηλά ο τρόπος που το είπες. Έφτιαχνα και ένα κοκτελάκι με μαστίχα, τζιν, αγγούρι και μπίτερα κοστούρα. Είναι ένα πολύ ωραίο, έτσι. Σημαντική πουλάγε κιόλας. Τα γήινα χαρακτηριστικά που έχει η μαστίχα μέσα, ταιριάζουν πολύ έτσι και με δροσερά, λαχανικά και όπως είναι το αγγούρι και όλα αυτά. Επίσης, ταιριάζει πάρα πολύ με τα πιπέρια, έτσι. Μην το παρακάνουμε, βέβαια, με πιπέρια, έτσι. Μην βάζουμε τα πάσχο για τα πράγματα. Με πιπέρια φρέσκα εκείνη την ώρα, ταιριάζουν. Είναι συνταγές που πάνε, είναι εύκολες και πάνε πολύ. Πάνε πολύ, πάνε πάρα πολύ. Ναι. Και όσον αφορά αυτό που είπες με τα κοκτέιλ, το είχαμε ξεστηλίσει τα τελευταία χρόνια και βάζαμε 800 συστατικά μέσα. Και εγώ φέτος σκέφτομαι να φτιάξω ένα κατάλογο με πολύ απλά. Απλά, παλιά. Αλλά πιο προσεγμένα, ρε παιδί, με κάτι τα προϊόντα. Γιατί είμαστε και της ίδιας σειράς εμείς. Μα σε παλιά ήταν, τα προϊόντα ήταν στάνταρ. Τα τελευταία έχουν εκεί πολλά στην αγορά, ωραία, ποιοτικά. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν χάλια προϊόντα. Αλλά στην επιλογή τη δικιά σου και όπως είπες και εσύ, τις συμφωνίες που κάνει το κάθε μαγαζί, κάθε επιχείρηση. Έχεις πολύ υλικό να δουλέψεις. Ναι. Ρωτάει ο Γιάννης, αν θέλει να μιλήσει κιόλας, εμείς δεν έχουμε θέμα. Ναι, ναι. Βέβαια η κάμερα δεν λειτουργεί. Δεν ξέρω. Μοιράζει. Δεν μου δίνει Παναγιώτη την επιλογή, ναι, ναι, να φέρουμε. Πάμε λίγο. Ο Γιάννη θέλει να πει κάτι ο Γιάννης. Διάβασε και το chat. Λοιπόν, εγώ είναι τα μεταξύ. Όλα τα spirits αυτά και τα spirits που είπαμε πριν και τα γενικότερα τα μεταξύ τα δουλεύω πάρα πολύ. Έτσι, δεν υπάρχει μπαρ που να μην έχω δουλέψει και να μην έχει τους συγκεκριμένους κωδικούς. Και είναι κάτι το οποίο μου το ζητούν και οι πελάτες. Έτσι. Κατά κύριο λόγο στη Σαντορίνη, ας πούμε, για παράδειγμα, που είχα κατά κύριο λόγο Αμερικανούς, μου το ζητούσαν κατά κύριο λόγο. Έτσι. Και ήταν στη βιτρίνα μου, στην προβολή μου, μαζί με όλα τα εξώου, ό,τι έχει να κάνει με κονιάκ. Από εκεί και πέρα τώρα, εγώ θα ήθελα από εσάς, αν θέλετε φυσικά, να μας πείτε ένα καλό tip τερπηρίσματος και τι συνοδευτικά μου προτείνετε. Έτσι. Λοιπόν, τα μεταξά δεν είναι υποχρεωτικό να τα σερβίρουμε στο brandy balloon ποτήρι ή να το ζεσταίνουμε. Είτε είναι χειμώνα, είτε είναι καλοκαίρι. Η φιλοσοφία αυτή δεν υπάρχει πλέον ούτε για τα κονιάκ. Από τους συνεταιρισμούς.
δεν ζεσταίνουμε τα ποτήρια πια. Γιατί βγάζουν πολύ έντονο μπουκέτο και μπουχτίζει. Δεν έχεις αισθήσεις. Το μεταξά σερβίρεται κανονικά σε χαμηλό ποτήρι, σε ποτήρι old fashion, με πάγο. Μπορείς να το βάλεις. Εγώ όσο ανεβαίνω, βγάζω πάγο. Γιατί, γιατί είναι πιο φίνο. Μπορώ να το συνδυάσω με tonics. Μπορώ να το συνδυάσω σε cocktails. Δεν, σε ένα sniffer. Βάλεις ένα sniffer μεταξά το δεκάρι, μεταξά private reserve. Μπορείς να βάλεις μεταξά 12 με δύο πάγους. Δεν είναι στάνταρ το σερβίρισμά τους. Πρέπει να φύγουμε λίγο από τη φιλοσοφία του μεταξά που σερβίρεται σε brandy balloon ζεστό. Ναι, πολύ σωστά. Γιατί εγώ μέχρι τώρα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο το σερβίρα, όπως μου είπες, σε brandy balloon. Φράουλα και σοκολάτα. Ναι. Ή κάτι γενικά, τα γευστικά χαρακτηριστικά ενός πρόχειρου συνοδευτικού. Τι εννοώ πρόχειρου συνοδευτικού? Ένα σνακ τύπου ξηρούς χαρπούς. Είναι σοκολάτα, δαμάσκηνο, σταφίδα, σίκο, μπερίκοκο που ξηραμένο. Όλα αυτά που ξηραμένα, όχι φρέσκα. Ναι, ναι, σαφές. Δηλαδή, να βάλεις μια σοκολάτα, βάλεις ένα άψητο αμύγδαλο, ένα κάτι πιο premium σε συνοδευτικό. Άρα ξεφεύγουμε τελείως από τον τρόπο σερβιρίσματος στο μπαλούν με το ζεστό ποτήρι. Δεν υπάρχει πια αυτός. Ωραία. Ούτε ωραία. Στο κονιάκ. Ναι, ναι, ναι. Κι εγώ έτσι θα το σερβιρά. Να σου πω την αλήθεια, πουλάει έτσι. Να σου το πω, ας πούμε... Έτσι το έχει πάθει ο Έλληνας. Έτσι συνεχίζει ο Έλληνας, γιατί δεν ξέρει ο Έλληνας από μπράντις ή κονιάκ. Ναι. Δεν είναι μαθημένη η Ελλάδα να πίνει παλαιωμένα αποστάγματα. Ναι, ναι. Όλοι okay. Χαρακτηρίζουν το. Βάλουμε μεταξά. Ναι, για θα μου το ζεστάνεις. Άμα σου ζεστάνω με τους 25 βαθμούς που έχει η Ελλάδα, θα βγάλεις και την μπλούζα σου. Σωστά. Εγώ να πω, να προσθέσω αυτά που είπε ο Παναγιώτης. Για το ποτήρι και όλα αυτά δεν έχει να κάνει. Καλοκαίρι είμαστε τώρα. Δεν ζεσταίνουμε ποτήρι για το καλοκαίρι, ούτως ή άλλως. Η λογική του μπαλούν και του brand sniffer είναι συγκεκριμένη. Πέρα από τη λογική λοιπόν αυτή, τα συνοδευτικά που είπες, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα, πέρα από τις σοκολάτες, έτσι, συγκεκριμένες σοκολάτες, και ό,τι αποξηρωμένο φρούτο που είπε ο Παναγιώτης πηγαίνουν καταπληκτικά, εγώ πάρα πολύ μ' αρέσει προσωπικά να βάζω αποξηραμένα σίκα. Μαζί με αυτά τα αποστάγματα τύπου μου. Το μεταξά δηλαδή και όλα αυτά, έτσι. Ποιοτικά όμως, έτσι, γιατί υπάρχουν αποξηραμένα και αποξηραμένα. Όπως και αποξηραμένα φρούτα υπάρχουν πάρα πολλές ποιότητες. Γενικότερα δηλαδή αποξηραμένα φρούτα και με... Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός που πρωτοδούλεψα σε μπάρ, είχαμε κάτι σοκολατίτσες όπως τα κουφέτα που βάζαμε μαζί με το πιατάκι, σιδερένιο πιατάκι, σε μεδάκι, το ποτήρι από πάνω και τα κουφετάκια αυτά τα σοκολάτες που σερβίραμε το μεταξύ. Αλλά πλέον μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά αποξηραμένα φρούτα, να τα έχουμε μαζί με διάφορα ιδιαίτερα ξηρούς, με κάποιους ιδιαίτερους ξηρούς καρπούς, για να το έχουμε συνοδευτικό για αυτά τα προϊόντα. Και ανάλογα με την επιχείρηση που είμαστε, ανάλογα το κοστολόγιο, ανάλογα τον κατάλογο, να υπάρχει και το απαραίτητο συνοδευτικό, έτσι πάντα ισχύει σε όλα. Εάν έχουμε ένα προϊόν 18 ευρώ, θα πρέπει να έχει και ένα ανάλογο συνοδευτικό. Δεν θα του βάλεις popcorn, σερβίρεις 18 ευρώ ένα private reserve και θα του βάλεις popcorn δίπλα, ούτε θα του βάλεις πιστίκι αράπικο. Πιστίκι με πάπρικα. Σίγουρα, σίγουρα, μα γι' αυτό ρωτά. Δηλαδή η τιμές είναι λίγο, είναι πολλά τα χρήματα, ας πούμε, για το reserve. Το Angel, ας πούμε, είναι διπλάσια η τιμή του, έτσι. Είναι... Συγγνώμη λίγο, παιδιά. Δεν έχει να κάνει το πόσο κοστίζει. Το θέμα έχει να κάνει και αυτό που πίνω με αυτό που τρώω, πόσο ταιριάζει. Σίγουρα. Κανένα απόσταγμα να το φάω με το peanuts, με την πάπρικα και το αποξηραμένο καλαμπούκι. Ναι, οπωσδήποτε. Να πάω μια κούφτα να περπατήσω στον πεζόδρομο για να το μασουλάω.
Και τι πουλάς, πόσο πουλάς, μάλλον. Μα αν θες να πουλήσεις, δεν πρέπει να βάλεις τέτοια. Όχι, ανεβάζουν, εγώ μαζί σου. Αλλάζουν το pH σου. Όχι, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι μην παραβλέπουμε ότι το κάθε κατάστημα έχει κάποιο target group και κάποιο, ας πούμε, κάποια πράγματα που μπορεί να πουλήσει. Εντάξει, ανάλογα σε αυτά θα κινηθεί. Μιλώντας όμως καθαρά σε πλαίσια επαγγελματικά, ναι, εντάξει, δεν θα βάλουμε ότι να είναι για συνοδευτικό. Αγγουράκι με ξύδι. Και αν δεν πιεις μετά, τι θα πιεις αγγούρι. Αγγούρι, ξύδι και μετά να πιεις τι, το ξύδι. Δεν γίνεται. Αυτά είναι παλαιικές τέτοιες που θυμίζουν εποχές άλλων καταστημάτων που σερβίρανε τα ουίσκι από τις νταμιτζάνες και είχαν συνοδευτικό λακέρδα και καυτερή μουστάρδα. Υπήρχαν. Αυτά δεν σημαίνει ότι ήταν καλές πρακτικές. Σε κάποιους λείπουν και λένε, α, θυμάσαι που πηγαίναμε εκεί και μας έβαζε παξιμάδια Κρήτης και λακέρδα. Εντάξει, τι να πεις τώρα. Υπάρχει κι άλλος που λέει, α, θυμάσαι εκεί που πηγαίναμε και τρώγαμε καπνιστή πάπια με τέτοιο. Υπερβολές. Υπερβολές. Πάντως, για να το ολοκληρώσουμε, να το ξαναπούμε, αποξηραμένα τέτοια φρούτα που λέμε, ιδιαίτερα ξηρούς καρπούς και σοκολάτες. Εντάξει, συνοδευτικά τα οποία πάνε πάρα πολύ με τα ιδιαίτερα αποστάγματα με τα ξακίδια, τα παλαιόμενα. Το μερίδιο των ο θησαυρός των αγγέλων νομίζω είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν, έχει και μια ιδιαίτερη τιμή. Χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, νομίζω πρέπει να έχει γύρω στα 150 ευρώ. Παναγιώτη, θυμάσαι κοστολόγιο. 140. Ναι, ναι. Ή 140 ή 160, τα μπερδεύω πάντα. Κάπου εκεί τέλος πάντων, ναι. Τώρα δεν θα το βάλουμε στο ράφι σε οποιοδήποτε μαγαζί. Είναι ωραίο. Έτσι, στο κατάστημα που δουλεύω εγώ, το target group που έχουμε, δεν είναι για να πίνει ακριβά προϊόντα πάνω από 50-60 ευρώ η φιάλη αγορά, το κόστος. Όταν είχαμε ένα ουίσκι εξεζητημένο και η τιμή του ήταν 12 ευρώ, ενώ 6 ευρώ είχε ένα απλό προϊόν, υπήρχαν μερικοί που γκρινιάζαν και σου λέγανε να δοκιμάσω και λίγο. Να δοκιμάσεις, κανένα πρόβλημα δεν έχουμε. Αλλά να καταλάβεις ότι αυτό που το έχουμε εδώ και το σερβίρουμε εμείς σε αυτή την τιμή, το κάνουμε για σένα, το κάνουμε για δικό μας κέρδος. Δυστυχώς όμως είναι το target group, όταν δεν ξέρει ο άλλος τι πίνει, εντάξει, δεν θα συζητήσουμε, δεν θα κάνουμε. Είναι καθαρά target group και καθαρά το είδος του μπαρ που εργαζόμαστε και σερβίρουμε. Και ο Πάνος έχει δουλέψει στη Χίτρα, δεν κάνω λάθος, Παναγιώτη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ήμουνα συνολικά, έχω πάει 2 φορές. Ήφυγα και ξαναπήγα, συνολικά ήμουνα περίπου 5 χρόνια. Ναι, άλλο σερβις λοιπόν κάνανε στη Χίτρα. Άλλο σερβις μπορεί να κάνανε σε κάποιο άλλο μαγαζί, ξέρω εγώ, που στο μπαρ, σε ένα μπαρ πόλης, στο κέντρο που μπορεί να δούλεψε. Το ίδιο πράγμα και εγώ. Όταν ήμουν σε ένα μπαρ πριν από 10 χρόνια που είχαμε τα ράτσα κοκτέιλ, 12 ευρώ το κοκτέιλ, πριν από 10 χρόνια σας λέω, 11. Και ήταν από τα μοναδικά ξενοδοχεία. Ήταν το Galaxy και στο Fresh που ήμασταν εμείς, στον ένα όροφο πάνω με Θεά Ακρόπολη. Σε έναν δρόμο γεμάτο με μαύρες πόρνες από κάτω, με κλέφτες και τέτοια, σε μια δύσκολη περιοχή και το μαγαζί ήταν γεμάτο, έτσι. Άλλος αν θυμάμαι καλά, ήταν και το Ice Bar. Ήταν το Ice Bar στο ίδιο ξενοδοχείο, ναι, γι' αυτό είπα. Είπα τότε ότι ήταν ο ρηγός μας μια βότκα από την Αγία Πετρούπολη. Λοιπόν, ναι, κατάλαβα. Ήταν πολλά προϊόντα. Άλλη εποχή, άλλο κατάστημα εκείνο, άλλο κατάστημα το Άμστερνταμ που είμαι τώρα. Έτσι. Ή άλλο κατάστημα του Λόρα, που δούλευα στο Λόρα. Διαφέρουν άλλα προϊόντα, άλλη οπτική στο θέμα του κόστους. Στο Λόρα, θυμάμαι, είχαμε ένα happy hour μέχρι τις 9 η ώρα. Όλοι ερχόντουσαν και πήραν λαγκαβούλι. Ένα συν ένα. Εντάξει. Λόρα, ρε φίλε. Ένα συν ένα, ναι. Και ερχόντουσαν όλοι να πιούν λαγκαβούλι το απόγευμα. Εντάξει. Ένα συν ένα. Λαγκαβούλι. Είμαστε. Κοίταξε, κάθαρα και εγώ το ίδιο θα κάνω. Εντάξει. Έτσι. Πάλι καλά. Πάλι καλά που δεν σου πήρανε κανένα Angel Treasure. Δεν είχαμε τότε. Ένα συνένα. Τα κλαιγες. Θα το βάζεις και τα κλαιγες.
Είχαμε το, αυτό ήταν Λαγκαβούλιν, είχαμε και κάποια άλλα μόλ του ίσκης που είχαμε, να μην κάνουμε διαπίνηση, τα οποία τα πίνανε κάθε απόγευμα. Κάθε απόγευμα τα τσακίζανε, τα σπάζανε. Το βράδυ που έβγαζα κάβα έλεγα πάλι ήρθαν αυτοί για happy hour. Δεν θα κάνεις happy hour τα premium προϊόντα. Δεν θα τα κάνεις. Υπάρχει μια διαφορά στο το target group. Είναι μια άλλη κουβέντα που είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Λοιπόν, επειδή πλησιάσαμε στην ώρα μας, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο πριν κλείσουμε, να πει κάποιος, να ρωτήσει, να προσθέσει. Θυμήθηκα τώρα με τα συνοδευτικά. Διάβασα το πρωί ότι τα ξηρούς καρπούς και τα λοιπά που είχαμε χύμα και τα δίναμε, αυτά απαγορεύονται και θα δίνουμε τώρα τυποποιημένα. Σε ατομικές συσκευασίες, ναι. Τα ατομικά, συνοδευτικά στα καταστήματα είναι από χρόνια που εφαρμόζεται. Ξέρω, παιδί μου, αλλά οι περισσότεροι είναι θέμα... χήμα. Είναι... Εγώ δεν θέλω να γίνομαι κακός, αλλά είναι μια αλήθεια και μια πραγματικότητα την οποία τη ζούμε. Τα ανακυκλώνα, βέβαια. Στα καταστήματα θα παίξουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο θέμα τώρα. Όπως πέσαμε και στην κρίση τα προηγούμενα χρόνια, έτσι θα παίξουν και τώρα. Όταν δεν θα υπάρχει μπουφές, όταν δεν θα μπορεί να λειτουργήσει το all-inclusive, η λειτουργία ενός all-inclusive αναιρείται με αυτό το πράγμα. Δεν θα μπορεί να υπάρξει μπουφές, θα σερβίρει εργαζόμενος από μέσα τα προϊόντα του μπουφές στον πελάτη, γιατί ο μπουφές θα είναι κλειστός από την εξωτερική μεριά. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να έχουμε περισσότερα άτομα να εργαστούν, περισσότερο κόστος. Ο μάναζερ λοιπόν θα πει, α, θα αφήσω έναν να τα κάνει τα πάντα. Όχι, ο μάναζερ πρέπει να σκεφτεί το εξής. Θα βάλω περισσότερα άτομα να δουλέψουν, να είναι η επιχείρησή μου εναρμονισμένη με τα minimum requirements, με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την σωστά υγειονομικά κτλ. Και θα το χρεώσω πιο πολύ. Δεν θα φέρω τον τουρίστα τον 10 ευρώ την ημέρα, θα φέρω τον τουρίστα 100 ευρώ την ημέρα και όποιος θέλει ας έρθει. Χαμένο είναι το παιχνίδι. Ας πούμε λοιπόν ότι θέλουμε τουρίστες οι οποίοι θα πληρώσουν για αυτό που τους προσφέρουμε. Αυτή τη στιγμή οι υγειονομικοί κανονισμοί είναι πάρα πολύ αυστηροί. Χρειάζονται πάρα πολλά άτομα να εργαστούν για να προσφέρουν ένα από υγειονομικής απόψεως ένα εξαιρετικό προϊόν. Ας χρεωθεί ανάλογα. Συγγνώμη, Δημήτρη, αλλά αυτό έπρεπε νομίζω να διαφωνεί. Και προκρίσεις. Έτσι δεν είναι. Όσον αφορά την υγιεινή, αυτό έπρεπε να έχει γίνει από πριν. Δεν έπρεπε να έρθει ο κορονοϊός για να μπούμε σε ένα πρόγραμμα υγιεινής. Όχι, τώρα, κοίταξε με, τώρα αλλάζουν τα πάντα, όλα είναι από το μηδέν τώρα. Όλες οι υπογραφεία θα γίνουν από την αρχή, όλα τα all-inclusive ξενοδοχεία θα έχουν πρόβλημα να λειτουργήσουν. Γιατί είπαμε ότι, φανταστείτε, ότι ο μπουφές πλέον μπαίνει σε μια άλλη διάσταση. Το πρωινό μπαίνει σε μια άλλη διάσταση. Δεν θα παίρνεις ένα πιάτο να το γεμίζεις εσύ, θα στο γεμίζει άλλος. Και αυτά που θα βλέπεις... Αυτά που θα βλέπεις εσύ θα είναι καλυμμένα για να μην εγώ πηγαίνω και βήχω πάνω από το φαγητό. Καταλάβετε γιατί το λέμε αυτό. Δεν υπάρχει μπουφές. Νομίζω κάποιοι θα τηρήσουν, Δημήτρη, στο δωμάτιο απευθείας. Στο δωμάτιο απευθείας και πάλι έχει ένα κόστος. Έτσι. Όχι. Το κάνουν πολλές επιχειρήσεις, θα το κάνουν με στην τιμή. Ναι. Δεν θα ανοίγουν καθόλου το μπουφέ. Κοίταξε να δεις, γι' αυτό σου είπα ότι η τιμή θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί αν εγώ έχω 10 άτομα να πηγαίνουν room service τα μπαρ, θα πρέπει αυτά τα άτομα να βγάζουν το κόστος που θα απασχολούνται. Γι' αυτό σας είπα, χρέωσε το δωμάτιο παραπάνω, διότι αυτή η υπηρεσία προσφέρει... Το γλιτώνεις από τους σερβιτόρους. Ναι. Και από το είσαι μεγάλο ξενοδοχείο, από τους μάγειρες που είναι στο μπουφέ. Όχι, δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο το room service. Το room service απαιτεί εξυπηρέτηση άμεση, γι' αυτό και χρεώνεται. Αλλού χρεώνεται ποσοστό, αλλού χρεώνεται μίνιμουμ. 5 ευρώ. Εδώ θα πηγαίνει με ραντεβού. Τι ώρα θα ξυπνήσει, 10 στις 11, 11 για 10 Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό το πράγμα. Δεν είναι πολύ εύκολο. Μπορεί να λειτουργήσει ο μπουφές, μπορεί να λειτουργήσει το πρωινό, αλλά με διαφορετικές... πιο ποιοτικές συνθήκες. Δυστυχώς, εγώ θεωρώ ότι επειδή όλοι οι ξενοδόχοι δεν το βλέπουν με αυτή την οπτική γωνία, σε όσα μαγαζιά έχω δουλέψει, ήταν το καλύτερο, ήταν το χειρότερο, ήταν μεσάς κατηγορίας, δυστυχώς βλέπουν νούμερα. Δυστυχώς. Και δεν το βλέπουν τόσο ξεκάθαρα. Ισχύει. Γι' αυτό δεν μπορούν να το δουν έτσι.
Γι' αυτό είπα ότι θα παίξουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οι managers. Θα παίξουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Θα κυνηγάμε, η πολιτική δηλαδή, ποια θα είναι, κυνηγάμε κέρμα, το ευρώ ή κυνηγάμε την ποιότητα. Το ευρώ, Δημήτρη. Ναι. Οι managers δεν μπορούν να προτείνουν. Πάμε στη λογική του all inclusive, δεν γίνεται all inclusive και κορονοϊός. Και θα έχουμε εξεζητημένο service, το οποίο θα χρεώνεται παραπάνω. Αυτό πιστεύω. Μακάρι. Συμφωνώ, αλλά ο ανταγωνισμός είναι τόσο μεγάλος τώρα πλέον που όλα τα μαγαζιά θα βρουν μοντέλα να δουλέψουν και ένα από αυτά τα μοντέλα είναι να ρίξει και τις τιμές. Οπότε είναι λίγο το δίκοπο. Λοιπόν, επομένως, λοιπόν, να είσαστε σε επαφή όταν θα ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή. Υπάρχουν οι οδηγίες, μάλλον οι ενημερώσεις που έχουμε ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε τα αποτελέσματα των επιτροπών, τέλος πάντων, ποια θα είναι τα μέτρα αυτά που πρέπει να τηρούνται στα καταστήματα εστίασης και στα ξενοδοχεία. Θα κάνουμε μια συζήτηση πάλι, να τα συζητήσουμε όλα αυτά επιμέρους, γιατί καλό είναι να λέμε έτσι, 3 μέτρα απόσταση και 2 μέτρα απόσταση και όλα αυτά, να πρέπει να τα εξειδικεύσουμε και στη δουλειά μας επάνω. Αυτό που σας είπα, κάποιες ιδέες, άλλος κάνει το ντεπαρασάζ, άλλος κάνει το σέρβις, να μην μπερδεύονται οι ρόλοι. Αυτά που τα ξέρουμε χρόνια και τα εφαρμόζουμε χρόνια στις δουλειές, να τα κάνουμε δηλαδή και πρακτικά βάση με τις προδιαγραφές που θα δουλεύουμε. Τον Έλληνα, Κωστή μου, δεν τον χάνουμε, γιατί ο Έλληνας έχει μάθει να πληρώνει ακριβά. Ο Έλληνας είναι που τον βαράνε στο κεφάλι το λογαριασμό και έρχονται με τα μεγάλα τουριστικά γραφεία και κλείνουν με 10 ευρώ την ημέρα τα δωμάτια. Αύριο το μεσημέρι, να σας ενημερώσω, υπάρχει μια διαδικτυακή συζήτηση, τύπου σεμινάριο είναι, για τους διευθυντές ξενοδοχείων. Από το διοργανώνει η Τούβελας, που κάνει certification τα ξενοδοχεία και όλα αυτά. Εκεί αύριο θα τα συζητήσω και θα τα πω σε όλα αυτά τους ξενοδόχους, τους διευθυντές ξενοδοχείων. Φίλοι, συνάδελφοι, χρόνια είναι που έχουν γίνει διευθυντές ξενοδοχείων και θα δούμε η λογική τους ποια θα είναι, ότι θα πάμε στο να πάμε φτηνά, με χαμηλό κόστος ή με υψηλό κόστος και καλή ποιότητα. Αύριο το μεσημέρι είναι 3 ώρες ένα σεμινάριο συζήτηση που έχουμε να κάνουμε. Θα σας μεταφέρω στην πρώτη ευκαιρία τι θα συζητήσουμε και θα τα πούμε. Οπότε είμαστε λοιπόν σε επαφή, αναμένουμε την επόμενη συνάντησή μας. Είμαστε όλοι καλά υγιείς, να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Φράκο, να του πούμε ότι οτιδήποτε θέλει να μας ξαναπαρουσιάσει και από τα άλλα προϊόντα τα οποία έχει η εταιρεία Καρούλιας και μεταξύ, εδώ είμαστε, μεγάλη ευχαρίστηση. Με το καλό να πληρώσει όλο αυτό, να έρθουμε Παναγιώτη στο μαγαζί που θα εργάσει να μας κεράσει κανένα ποτό. Εννοείται, χαρά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εννοείται είμαστε επικοινωνία για μελλοντικά masterclass. Εγώ ανοιχτή πρόσκληση βέβαια κάνω σε όποιον θέλει, όχι από το YouTube, εδώ πέρα που είμαστε μαζεμένοι, ότι κερνάω ποτό και μπύρα από όποιος έρθει στο Άμστερνταμ. Ευχαρίστω, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Ξέρω κάποιους που βλέπουν από το YouTube που θα έρθουν σίγουρα, να ξέρεις. Όχι, είπα, όχι εκεί, μόνο στους παρόντες. Είναι αυτοί. Τόση ώρα στέλνουνε, ξέρουν αυτοί. Λοιπόν, ευχαριστούμε Παναγιώτη. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε επικοινωνία. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ και πάμε γερά. Να τα, ευχαριστούμε. Να είστε καλά όλοι. Θα σας στείλω... Να είστε καλά, παιδιά, γεια. Όσοι συμμετείχαν θα σας στείλω ότι είπαμε σήμερα εδώ να τα έχετε και... Πώς το λένε, έτσι οργανωμένα, όπως κάθε σεμινάριο κάνουμε. Και τα στοιχεία του Παναγιώτη, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί του για που αφορά προϊόντα της εταιρείας Μεταξά και Καρούλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλό κουράγιο. Γεια σας. Γεια σας. Καλή νύχτα. Γεια σας.